Γεια σας, γεια σας. Μίνα Μπυράκου, Been There, Done That, σε τελική, τελική, τελική ευθεία για τις γιορτές. Και θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Γκριντς, όπως πολύ καλά έχετε πεδώσει τα προηγούμενα χρόνια, στόλισε. Ξέρετε ότι την Γκρινιά μου την έχετε ακούσει για τις Απόκριες, για το Πάσχα, για τα Χριστούγεννα, για τα πάντα όλα. Από μικρό παιδί ήταν η μαμά μου με μια απορία γιατί αυτό το παιδί δεν θέλει στο Λίδια, δεν θέλει. Λοιπόν... Ήρθε η φορά, ήρθε η χρονιά, είναι η εκδίκηση της μάνας μου που εγώ στόλησα. Δεν ήταν όμως τόσο απλό όσο το ακούτε. Θέλω να πω ένα γεια και δεν θα μου το πληρώσεις τελικά, στη Δήμητρα την Τζιγκενέ, μία φίλη και συνάδελφο. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, η Δήμητρα θέλω να ξέρετε ότι είναι η βασίλισσα του στολισμού. Δηλαδή, ό,τι εποχή και να έχουμε, εφευρίσκει και δικέ τη, είναι η Βασίλισσα του Στολισμού, ρε παιδί μου. Ξέρει ακριβώ τι να κάνει, έχει και μωρό παιδί, εσύ σα καταλαβαίνω, έχετε τα δίκια σα, είναι φανταστική. Μου λέει λοιπόν πριν λίγε μέρε, να σου πω, μου λέει, ήμασταν μαζί σε μια δουλειά, να πεταχτούμε μια πράκτικαρ, μου λέει, που θέλω να ψωνίσω μερικά στολίδια. Γκρινιάζω, κάνω μούτε, τη λέω θα αργήσει, όχι, μου λέει, ξέρω ακριβώ τι θα πάρω. Πάμε, πάμε. Μου λέγει εκεί, έχουν μου λέει τα πράκτικερ φέτο δώσει το σύνθημα για τα πιο ωραία Χριστούγεννα. Τη Λοκαλά, εντάξει, Δημήτρα, με ξέρει. μη σα τα πω φτάνουμε. Καταρχά, ξεκινάμε από του διαδρόμου με τα αυτόνομα στολίδια, δέντρα κτλ. Κάνω εγώ ένα eye rolling, όμω παρατηρώ το εξή. Η Δημήτρα, καταλαβαίνετε, έχει αρχίσει τάκ-τακ-τακ τάκ, οργανωμένα, ψωνίζει. Παρατηρώ ότι ακόμα και για ένα χαοτικό τύπο σαν εμένα που έχω OCD, οπότε όταν μου δώσω πολλές επιλογές γίνομαι πάρα πολύ χαοτική, ότι έχει τα δέντρα από εδώ, τα στολίδια χωρισμένα κατά χρώμα όντω, τα φωτάκια αλλού. Δηλαδή σε μια ψύχρεμη αντιμετώπιση δική μου θα μπορούσα να οργανώσω και εγώ το στολισμό μου. Όχι σαν τη Δήμητρα ξαναλέω. Εκεί λοιπόν που αρχίζω και σκέφτομαι... Ωραίο είναι αυτό το δέντρο, ανέβαζα αυτές τις μπάλε. Σας μιλάω τώρα ότι είναι one-stop shop για όλα τα Χριστουγεννιάτικα. Φυσικά αρχίζω και μπουρδουκλώνομαι, γιατί it's me. Και εκεί, παιδιά που έχω μπουρδουκλωθεί, έρχομαι μπροστά στο αληθινό θαύμα των Χριστουγέννων, να είστε καλά, αλήθεια εκεί πέρα, τα οποία είναι τα περίφημα kits. Όταν λέω kits, δεν εννοώ kits, εννοώ πακέτα στολισμού. Christmas kits. Το οποίο τι είναι ακριβώ. Είναι όλα σε ένα κουτί. Διαλέγεις δηλαδή ένα δέντρο και μετά διαλέγεις τέσσερα διαφορετικά στυλ στολισμού. Θες modern winter που είναι λίγο folklore καινούριο minimal, εμένα αυτό ήταν το αγαπημένο μου, με ξύλινα στολίδια κτλ. Θες holy jolly, το κλασικό, το ωραίο, το κόκκινο, το γυαλιστερό. Θες go all out glam με τα χρυσάφια σου και τα σήμια σου. Θες the candy kingdom. Μέσα στο ωραίο το ροζ και το ροζ χρυσό, τα έτοιμα. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Μου λέει η Δήμητρα, έλα να σε βοηθήσω να διαλέξει ένα δέντρο. Διαλέξαμε ένα δέντρο, πήρα και το κουτάκι μου και long story short, έχω στο σπίτι στολισμένο δέντρο πρώτη φορά στη, στην ενήλικη ας πούμε ζωή μου. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι έγινε και μια ανταλλαγή με τη Δήμητρα. Διότι στο πράκτικερ έχει πλέον πάρα πολύ με έπιπλα. Τσίμπησα μια πολυθρόνα, να πει ακόμα δεν έχω τολμήσει, πρέπει να το δοκιμάσει ο Άρης. Έψαχνα μια πολυθρόνα, είδα μια πάρα πολύ ωραία την πύρα και μετά την έβαλε και περάσαμε και από την έκθεση μικροσυσκευών, λευκών ηλεκτρικών συσκευών, διότι εγώ κοίταγα τη τεμπέλα, δηλαδή air fryer, ρομποτικέ κούπε. Όλα αυτά που θα κάνουν τη ζωή μου εύκολη, χωρί να σηκώνω το χέρι μου. Και η Δήμητρα, που είναι προκομμένη νοικοκυρά και στολίστρια Λίστρια, πήρε αυτά τα ροτζ που κάνουν τι σούπε, ξέρει, πήρε άλλα εργαλεία που ήθελε. Και Last but not least, επειδή στην αρχή εγώ έλεγα ότι θα στολίσω μόνο τι μονστέρε μου, περάσαμε και από τον Urban Κήπο. Πήρα δύο μονστέρε επιπλέον, δεν ξέρω πού θα μπουν όλα αυτά τα φυτά μέσα στο σπίτι, γιατί είναι χειμώνα πια. Και θέλω να σα πω ότι επειδή λίγο με έψησε να βάλω και κάτι τη παραπάνω, αλλά δεν μπορούσα εκείνη την ώρα να οργανώσω τη σκέψη μου, αποφάσισα να το κάνω από το σπίτι, με το practiker.gr που έχει και tips για στολισμό. Δεν θα πάω εγώ έτσι γουρούνι στο σακί. Οπότε είμαι πανέτοιμη γι' αυτό. Όσοι είστε πιο σαν τη Δήμητρα και ξέρετε τι θέλετε ή θα πάρετε την έμπνευσή σας, θα αποφασίσετε την αγοράστε. 16 καταστήματα έχει το Practiker. Πάτε, μην είστε σαν εμένα, να είστε σαν τη Δήμητρα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ φέτος μπορώ επισήμως να πω χω χω χω, διότι έχω χριστουγεννιάτικο σπίτι. Και όλοι εσεί όμω έχετε χριστουγεννιάτικο μποτιλιάρισμα, παιδιά. Τι ακριβώ συμβαίνει. Αλήθεια τώρα. Ε, Χτε το βράδυ, μία Τετάρτη που δεν είναι προχριστουγεννιάτικη ακόμα, προχτέ το βράδυ, μία Τρίτη που δεν είναι προχριστουγεννιάτικη, έβρεχε και λίγο τι γίνεται στο δρόμο ακριβώ. Ειλικρινά, ε, έχετε βγει, πληρωθήκαμε, γιατί ταυτόχρονα όλοι οι μαγαζάτορε γκρινιάζουν ότι δεν έχουν ιδιαίτερη κίνηση, περνάνε δύσκολα και οι έμποροι και οι μαγαζάτορε τη εστίαση. Όμω όλα τα αυτοκίνητα είναι στο δρόμο. Τώρα σα μιλάω δέκα παρά. Πού πάτε, Πάτε όλοι θέατρα, Πάτε όλοι σινεμά, Είναι κολλητικό ο κυφισό, γιατί χτε ήταν όλα. Και η και η Κυφυσία. Σε λίγο θα αρχίσω να στέλνω χαιρετισμού αγωνιστικού και να αφιερώνω αυτό το podcast σε όλε τι οδικέ αρτηρίε. Τώρα, άντε πάει και έρχεται. Παραμονέ, τι θα γίνει. Έχουμε όλοι ζήσει έντοξε στιγμέ στο παρελθόν, νομίζω κι εσεί, που εκεί μία ώρα περίπου πριν την αλλαγή του χρόνου, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο, όχι τα Χριστούγεννα τόσο, παραμένουν πρωτοχρονιά. Δεν ξέρω, όσοι είστε στην ηλικία μου, αλλά και τώρα, δηλαδή προ-κορονοϊού, έχουμε ζήσει μεγαλειώδει στιγμέ μέσα σε ταξί και κυρίω αυτοκίνητα, με μαλλιοτράβηγμα ζευγαριών, μαλλιοτράβηγμα οικογενειών. Απύρου κάλους που είναι και έπρεπε δηλαδή να πετύχει το eyeliner της Hailey Bieber τώρα και έπρεπε να μιλήσει με την ξαδέρφη στην Ίτσα από το χωριό τώρα να ευχηθείτε και τώρα που θα γυρίσουμε χρόνο μέσα στο αυτοκίνητο τι κατάλαβες που γίνεται της μουρλής γιατί ένας ή και περισσότεροι έχουν αργήσει να ξεκινήσουν και είμαστε σκαλωμένοι στο ποτηλιάρισμα ο ορισμός του Binder Dandat αυτό για μένα εντωμεταξύ αυτός ο χαμός Όλο αυτό ο χαμό. Βέβαια, γιατί όταν έχει μπει στο αυτοκίνητο, έχει κάθε κάθε καλή διάθεση. Άλλο που την παίρνει ο διάλογο πρωτοχρονιάτικα. Λοιπόν, θα μείνω λίγο στο κλίμα των Χριστουγέννων και τη Πρωτοχρονιά. Θα μου πει λίγο νωρί είναι. Δεν πειράζει. Και το μποτιλιάρισμα νωρί είναι. Γιατί έχω τρία recaps που με ενδιέφεραν, με τσίγκλισαν, με ιντριγκάρισαν και έχω και μία πρόβλεψη. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την πρόβλεψη. Θυμάστε που λέγαμε για τη λέξη της χρονιάς και είχα αναφέρει εγώ και εκείνο το παντόν, το Ινστιτούτο Παντών που αποφασίζει το χρώμα κάθε χρονιάς. Λοιπόν, αποφάσισαν και για το 2023, αλλά πριν σας πω τι χρώμα είναι αυτό, θέλω λίγο να σας πω πώς έγινε. Είχανε λέει κάνει για φέτος ειδικά μία experimental μίξη ε, ειδικών, άκου τώρα υπάρχουν ειδικοί experts, human trends, ειδικοί experts που προβλέπουν τις τάσεις. Έπλεξαν μέσα και artificial intelligence και αφού όλοι αυτοί σκέφτηκαν και το artificial intelligence σκέφτηκε, κατέληξε να αποφασίσει ότι για το 2023 το χρώμα της χρονιάς είναι μία έτοιμο θάνατη, ψόφια, ματζέντα. Το λένε βίβα ματζέντα. Βίβα δεν είναι αυτό το πράγμα. Και ειλικρινά σα μιλάω, δεν πρέπει να κολακεύει απολύτω κανέναν. Και σε να μην φτάνει ότι βγάλανε μια μίξα για χρώμα τη χρονιά του 2023, σα λέω, μία ψόφια ματζέντα. Είναι δηλαδή λίγο πιο σκούρα από τα παλιά πια μήλα. Εγώ έχω μεγάλο θέμα με τη ματζέντα, τη χαίνομαι σε όλε τι αποχρώσει τη και με έχει διαλύσει παντών τα τελευταία χρόνια. Όμω έκαναν και το εξή. Πήραν αυτή την καταπληκτική απόχρωση που διάλεξαν. Θυμάστε αυτό το, το σύστημα, το Art Generator, το Mid Journey που στηρίζεται στο Artificial Intelligence και λέγανε ότι μπορεί να αντικαταστήσει τους αληθινούς καλλιτέχνες. Ε, Βάλανε μέσα όλες τις περιγραφές αυτού του καταπληκτικού ξαναλέω χρώματος, οπότε οι εικόνες, γιατί η παντών διαλέγει το χρώμα, αλλά μετά δίνει και κάποιες εικόνες στο κοινό τη. Αυτές λοιπόν τις εικόνες, αυτή την τέχνη, τις ε, σχεδίασαν ε, εκεί, στο Mid Journey, σε αυτό το Art Generator. Και μια και λέω τώρα για προβλέψεις, γιατί εμένα δεν ενδιαφέρει καθόλου αυτή, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε σπίτι μου να το βάλω εγώ αυτό το χρώμα, ούτε πάνω μου. Άκου τώρα τι γίνεται. Θυμάστε κάποια στιγμή που λέγαμε για αυτά τα smart glasses, πώς λέμε smartphones, δηλαδή αυτά τα γυαλιά τα οποία ενώ εσύ τα ε, σου δίνουν διάφορες πληροφορίες, που λέγαμε τι sci-fi είναι αυτό, ε, δεν είναι sci-fi. Η Apple κατοχύρωσε πατέντα, υπάρχουν και άλλοι βέβαια που έχουν πατέντες, ε, και τώρα μιλάμε ότι είναι ζήτημα δύο-τριών μηνών να σκάσεις ένα 1500 αερικάκι και να πάρεις αυτά τα γυαλιά. Αυτά τα γυαλιά λοιπόν, πέραν του ότι τα Google Maps ας πούμε σκεφτείτε ή τα Apple Maps Δηλαδή ότι εγώ που πρέπει να πάω κάπου ε, ψάχνω το κινητό να το στηρίξω κάπου πέφτει το κινητό Στα γυαλιά θα εμφανίζονται όλα και ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσεις Επίσης άλλο λέει που θα κάνει όλες οι λειτουργίες ενός έξυπνου κινητού Δηλαδή εγώ που έχω και μου λέει και πόσα βήματα έκανα θα έχω τα γυαλιά να μου εμφανίζουν εκεί ξαφνικά κουνήσουν μωρέ από την καρέκλα σου Άλλο που κάνει θα αναγνωρίζει λέει γύρω σου βάσει των ε, φιλιών που έχεις στα social media, τις επαφές σου και ούτω καθεξής. Αν είσαι σε ένα χώρο, ποιοι γνωστοί σου είναι εκεί. Πας στη Βύση ρε παιδί μου, χαμός γίνεται. Τις μουρλές, 2.000 άτομα. Και την άλλη μέρα σου λέει μία φίλη σου, μία που δεν συμπαθείς και τόσο, ένας που συχαίνεσαι, όλοι όλοι αυτοί σου λένε λοιπόν. Ε, ήμουν και εγώ ρε, είδα τα story σου. Ε, με αυτά τα γυαλιά. θα σου λέει. Τέρμα δεξιά, όχι εντάξει δεν σου λέει τέρμα δεξιά, μπορεί να σου λέει σαν το Google Maps όμως. Νότιο-ανατολικά κινηθείτε, γιατί βρίσκεται η φίλη σας η Νίτσα. Θα σας λέει γενικά ποιοι είναι, ποιοι να, ποιους να αποφύγετε, ποιους να πάτε να βρείτε κτλ. Δηλαδή ποιο Jason Bourne, ποιος Tom Cruise στο Mission Impossible, αυτοί δεν είχαν κάτι τέτοια γυαλιά. Μην να στην πλατεία Σκατζουράκη αν ο Νέας Μύρνης θα είναι με αυτό το σύστημα. Αν έχετε την έννοια τώρα ότι θα ξεχνάτε τα έξυπνα γυαλιά σα, όπω ξεχνάτε, ξέρω εγώ, το ηλεκτρονικό σα τσιγάρο σπίτι. Μπορείτε να κάνετε λίγο υπομονή, γιατί ο Ήλον, ο Αχ Ήλον, ε, με την Uralink, αυτή την εταιρεία, μία από τι εταιρείε που έχει και που θέλει να γίνουμε όλοι bots, είναι λέει, πολύ κοντά. Έχει εγκριθεί, α πούμε, η μελέτη των πρώτων σταδίων. Έχει εγκριθεί από επίσημου φορεί ε, να εγκατασταθούν τσιπάκια στου ανθρώπου δηλαδή στον εγκέφαλό μα. Τι θα κάνουνε, δεν ξέρω. Εγώ, ω αλουδίτη τελείω, αρνούμαι από πριν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, γιατί έχω δει πάρα, πάρα πολλά sci-fi και thriller και κανονικά. Και οπουδήποτε μπήκαν αυτά τα τσιπάκια, καλά δεν μπήκε η ιστορία. Μέχρι και το Westworld κόπηκε. Πιστρέφω στα ρίκαψ όμω. Θυμάστε που είπαμε στα προηγούμενα επεισόδια ότι το Μέριαμ Webster το περίφημο λεξικό αυτό, το πολύ γνωστό στην Αμερική, έβγαλε τη λέξη τη χρονιά που πέρασε και είπε ότι είναι το gaslighting. Το ότι δίνω ψεύτικε πληροφορίε, βγάζω κάποιον τρελό για δικό μου όφελο. Ήρθε το Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη να απαντήσει με δική του λέξη, που μάλιστα η δική του λέξη δεν είναι από δική του απόφαση τελείω. Έδωσαν τρει επιλογέ σε 340.000 ανθρώπου που μιλάνε αγγλικά για να διαλέξουν τη λέξη τη χρονιά. Σύμφωνα λοιπόν με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η λέξη της χρονιάς είναι, που είναι φράση γιατί βάλαν και φράσεις, Goblin Mode. Τι είναι τώρα το Goblin Mode? Είναι λέει, a type of behavior, ένα είδος συμπεριφοράς που είναι αναπολογητικά για την πάρτη σου, να είσαι τεμπέλη, να είσαι βρωμιάρη, λέτσο τελείω, να μην ασχολείσαι με τον εαυτό σου, να είσαι άπλιστο και γενικά να φέρεσαι με έναν τρόπο που απορρίπτει όλε τι κοινωνικέ νόρμες και τι προσδοκίε των γύρω σου. Είναι περίπου όπω ζήσαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια όλοι σπίτια μα, λέτσι, τεμπέληδε, με μία άλλη τελείω διάθεση απέναντι σε όλου του κανόνε κοινωνία. Αυτό επέλεξαν λοιπόν η Οξφόρδη και οι άνθρωποι που ρώτησε ως τη φράση της χρονιάς. Δεύτερη ήρθε το Metaverse. Ναι. Και τρίτη, το περίφημο το hashtag περισσότερο είναι αυτό. I stand with. Στηρίζω, είμαι εκεί για τον. Και προχωράω λοιπόν τώρα. Γιατί έχω άλλα μαντάτα δικά μας. Η Google κάθε χρόνο βγάζει το Zeitgeist. Αυτό είναι αυτό που λέμε το πνεύμα τη εποχή. Αυτό σημαίνει, είναι γερμανική λέξη, χρησιμοποιείται όμω σε όλε πια τι γλώσσε. Και τι κάνει, είναι οι περίφημε αναζητήσει του έτου. Τι έψαξε κάθε χώρα. Πάμε να δούμε λίγο τα δικά μα. Θα ξεκινήσω από τι ταχύτερα αυξανόμενε αναζητήσει. Ωραία. Στη δέκατη θέση είναι η επιδότηση ρεύματο. Στην ένατη θέση είναι το MyAD, δηλαδή ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στην 8η θέση είναι πιστοποιητικό εμβολιασμού, 7η προσωπικό γιατρό, 6η πιστοποιητικό νόσηση, 5η ο σασμό, γιατί μέχρι τώρα ήταν πολύ ψηφιακό κράτο, 4η θέση Ουκρανία και μετά αρχίζουμε με τα πάσε. Δηλαδή, Power Pass, Endu pass, Fuel Pass 2. Αυτά είναι οι αναζητήσει που αυξήθηκαν μέσα στη χρονιά πολύ. Πάμε στα πρόσωπα. Να ξέρετε ότι μερικά τα Google και εγώ γιατί δεν ήξερα ποιοι είναι. Ρούλα Πισπυρίγκου. Πρώτη και καλύτερη. Δεύτερο είναι ένα μάκη Κατμετζόγλου. Ξέρει ποιο είναι? Δεν ξέρει ποιο είναι. Ούτε εγώ ήξερα ποιο είναι. Είναι αυτό που λεγόταν ότι διέρευσε το ροζ βίντεο τη Ιωάννα Τούνη. Δεν ξέρω γιατί ψάξατε τόσο. Δηλαδή κάτω από την πισπυρίκου ψάξατε το μάκη Κατμετζόγλου. Μαυρίκιο Μαυρικίου. Τέσσερα, εδώ, πολλοί Ολυμπιακοί Γκουγκλάρουν. Μαρσέλο Βιέρα, Λογικό. Πέντε, Σοφία Χατζιπαντελή. Λογικό. Είναι το Unibrow του GNTM. Ε, ξανά Ολυμπιακή, Χάμε Ροντρίγκε. Γουίλ Σμιθ, το περίφημο Χαστούκη Φαλιάρα στα Όσκαρ, φαντάζομαι. Λέξ για αυτονόητου λόγου, για το πανικό που έχει προκαλέσει σε όλη την Ελλάδα, στο γήπεδο του Πανιωνίου. Άμπερ Χέρτ μετά τη διαμάχη τη με Τζόνι Ντεπ. Και Βαλάντι. Βαλάντι, πόσο μπορεί να ψάξετε το Βαλάντι. Νομίζω ότι το survivor ήταν μέσα στη χρονιά που πέρασε που ήταν ο Βαλάντι. Γιατί ψάξατε το Βαλάντι. Πάμε στι εκλειπούσε Διασημότητε. Από το τέλο προ την αρχή. Ηλια Ζερβό, Ντίνα Κόνστα, Δάκη, Αν Χέσ, αυτή η Αμερικανίδα ηθοποιό που είχε το τραγικό δυστύχημα το τροχαίο, Μίνα Αδαμάκη, Αλέξανδρο Νικολαίδη, Τζόρτζη Μονογιός, Μάρθα Καραγιάννη, Πάνο Νάτση και. Η Βασίλισσα Ελισάβετ φυσικά. Γιατί οι Έλληνε ψάξανε κυρίω τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Πάμε να δούμε τώρα τηλεοπτικέ εκπομπέ. Έχει ένα ενδιαφέρον. Στη δέκατη θέση το manifest. Το manifest λοιπόν κάνει χαμό. Εγώ δεν σα το έχω προτείνει, μάλλον σα το έχω προτείνει at your own risk. Γιατί είναι λίγο, ξεκινάει καλά, lost και καταλήγει λίγο μελόδραμα σαν τα Μπάρμπαρα. Αλλά το ψάξατε. Αυτή η νυχταμένη, μαέστρο, γιουφόρια και μπράβο σα, με εντυπωσία σε αυτό. Stranger Things, Love Island. Love Island, ρε παιδιά, δηλαδή γκουγκλάρατε το Love Island να δείτε τι. Η παγιδευμένη, μαύρο ρόδο γη της ελιάς, κορυφαίος σασμός. Το ψάχνετε περισσότερο από οτιδήποτε. Πάμε τώρα στο αγαπημένο μου. Όταν γκουγκλάρει κάποιο τι είναι, γιατί κάτι δεν ξέρει τι είναι. Ξεκινάω από το δέκατο. Τι είναι podcast. Ελπίζω ότι ούτε ένα από εσά δεν έψαξε τι είναι podcast τη χρονιά που πέρασε, ή αν έψαξε, βρήκε τι είναι podcast και αποφάσισε ότι εμεί είμαστε το καλύτερο για να ακούει. Τι είναι κυσαία. Τι είναι αφασία. Εδώ είναι αυτό που έπαθε ο Μπρουζουίλη, και μάλλον γι' αυτό ψάχτηκε τι είναι το ΝΑΤΟ. Θα πίστευε ότι το ΝΑΤΟ θα το ξέρατε λίγο παραπάνω. Τι είναι η κεταμίνη, κεταμίνη ρούλεπι σπυρίγκου, τι είναι το SWIFT? Αυτό ήταν τότε στις αρχές πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και τις πρώτες έτσι, τιμωρίες που κάνανε στον Πούτιν. Το SWIFT είναι, είχαμε μάθει όλοι τότε, ο τρόπος ε, επικοινωνίας και ανταλλαγής χρημάτων μεταξύ τραπεζών, πολιτών, εταιριών κτλ. Τέταρτη θέση, τι είναι το NFT, μην τα ξαναλέμε. Τι είναι NFC. Λοιπόν, το NFC, το Google, είναι Near Field Communication, το οποίο, αν έχω καταλάβει εγώ καλά, είναι αυτό π.χ. που πλησιάζει το κινητό σου και πληρώνει. Ε, είναι ένα τρόπο ανταλλαγή δεδομένων σε μικρή απόσταση, μικρό αέρια δηλαδή, μεταξύ κινητών. Που μπορεί κάποιο να σου περάσει, α πούμε, τον κωδικό ενό WiFi από το κινητό του στο κινητό σου κτλ. Τι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογή. Θέλω να σα πω και αν το έχω γκουγκλάρει και αν δεν έχω καταλάβει ποτέ τίποτα για τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Τι είναι η πρόταση μορφή. Πάμε στα πότε, που γκουγκλάρει κάποιο πότε. Ξεκινάω από ανάποδα. Πότε καταργήθηκε η θανατική ποινή στην Ελλάδα, μου μυρίζει πισπυρίγκου. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το ρεύμα. Πότε πληρώνω τη συντάξη Ιουλίου, νομίζω μου μυρίζουν διακοπέ. Πότε χαλάει ο καιρό, γενικά και αόριστα. Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι. Πότε λύγει το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Πότε ξεκινάει το Μουντιάλ, τώρα κοντεύει να τελειώσει. Πότε αλλάζει η ώρα. Να μια καλαιοπορία που αναρωτιόμαστε συνέχεια και τελικά πάντα αλλάζει πότε τελειώνουν οι άγριε μέλισσε στο νούμερο 2 και πότε πέφτει το Πάσχα. Σα νιώθω. Εγώ γκουγκλάρω και πότε πέφτουν όλα τα τρίμερα, αργίε κτλ. Πάμε στα γιατί επίση. Ξεκινάω από το 10. Γιατί η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία. 9. Γιατί γίνεται απογραφή. Αντεντε. Γιατί νιστάζω συνέχεια άνθρωπό μου είσαι. Γιατί κάνει πόλεμο ο Πούτιν. Γιατί η Βασίλισσα Ελισάβετ δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Γιατί υδρώνω πολύ. Γιατί σκότωσε τα παιδιά τη ημίδια, ξανά πει Σπυρίγκου. Γιατί δεν χάνω κιλά εδώ, θέλω να σα πω ότι υπάρχουν άρθρα. Έχω πάντα την απορία αυτή, αλλά εγώ για μένα μπορώ να σα το απαντήσω, γιατί δεν κάνω σωστά δίαιτα ή γενικά δίαιτα ή τρώω να μην ποτεί. Γιατί δεν τρώω πια χταπόδια, πόδια. Αυτό ήταν ένα viral κείμενο που είχε γίνει στην καθημερινή του Θοδωρίου του Γεωργακόπουλου, που είχε εξηγήσει γιατί δεν τρώει τα χταπόδια, που είναι πολλοί ευφύ οργανισμοί, που αυτό μετά έπεσε να τον φάνηκε γιατί τρώει τις γαρίδες και την υποκρισία είναι αυτή, είχε γίνει ένας χαμός. Και αυτό είναι στο νούμερο δύο το γιατί δεν τρώει πια χταπόδια και στο πρώτο γιατί γίνεται πόλεμο. Ελπίζω όσοι γκούγκλαραν το γιατί γίνεται πόλεμο να είναι μέχρι 12-15 χρονών, έτσι με έναν ωραίο ιδεαλισμό στο κεφάλι του, γιατί αλλιώ δεν μπορώ να σα το εξηγήσω. Στι ταινίε, δεν σα τις πω όλες, αλλά θα σα πω αυτό που μου κάνει εντύπωση. Το πρώτο στι αναζητήσει είναι το smile. Το smile, φυσικά και το googlaρα, γιατί δεν ήξερα τι είναι. Και ανακάλυψα, το λέω να το ψάξετε να πάτε να το δείτε, ε, ανακάλυψα ότι είναι, λέει, ένα τρομερό thriller. Πολύ καλό τρόμο. Και δεν το ήξερα. Και με αυτό εκνευρίστηκα και πάρα πολύ. Τελευταίο recap. Το τελευταίο recap είναι το εξώφυλλο του περιοδικού Time, το οποίο χρήζει ω Heroes of the Year τις γυναίκες του Ιράν. Όπω υποστηρίζει το άρθρο που συνοδεύει το εξώφυλλο, το συγκεκριμένο κίνημα των γυναικών του Ιράν είναι, λέει, εξαιρετικά ενημερωμένο. Οι άνθρωποι δηλαδή που το απαρτίζουν αυτό το κίνημα, γυναίκε και γενικά όσοι τη στηρίζουν, είναι μορφωμένοι και ενημερωμένοι, φιλελεύθεροι, έχουν υψηλέ προσδοκίε, έχουν μια απελπισμένη ανάγκη για κανονικότητα και επίσης δεν είναι σαν οποιαδήποτε άλλη γυναίκα πριν από αυτές, παλαιότερα ενδεχομένω είχε ίδιες αντιδράσει, ή παρεμφέρει αντιδράσεις. Τους νιώθουμε λέει περισσότερο σαν διεθνείς ε, τζεντζέντερς που διεκδικούν αυτονόητα πράγματα αλλά που μπορούν να ακουστούν σε πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο στο Ιράν, παρά ε, σκέτα Ιρανές γυναίκες. Οπότε τις αντιμετωπίζει λίγο με μία λογική σαν σύμβολα απέναντι στην καταπίεση των δικαιωμάτων των ανθρώπων και των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Θέλω λίγο να σταθώ στο Ιράν, γιατί ούτε φυσικά έχει καταλαγιάσει όλη η επανάσταση που έχει ξεκινήσει εκεί με αφορμή, αφορμή πια το θάνατο της Αμινή, αλλά στην ουσία ζητώντα τα αυτονόητα δικαιώματα. Υπήρξε όμως μία στιγμή όπου πολλά μίντια και πολλοί άνθρωποι έσπευσαν να αναπνεύσουν και να πανηγυρίσουν λίγο ε, με την έννοια ότι ακούστηκε ότι η αστυνομία ηθών, η οποία προκάλεσε και το, η δολοφονία, το θάνατο της Μάχς και πολλών άλλων ανθρώπων και είναι αυτή η οποία καταπιέζει όλο τον κόσμο στο Ιράν για τα ρούχα του, τη θρησκεία του, τις αρχές με τις οποίες ζει και τα λοιπά, καταργήθηκε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Στην πραγματικότητα, δυστυχώς, δεν επιβεβαιώθηκε από κανένα άλλο πρακτορείο πέρα από το τοπικό πρακτορείο του Ιράν. Ο Γενικό Αγγελέα νωρίτερα είχε προτείνει να αναθεωρήσουν τον νόμο για την υποχρεωτικότητα του χιτζάμπ, αλλά γενικότερα είναι διφορούμενε, λέει, οι δηλώσει του η πλευρά του Ιράν. Θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ω το τέλο όντω τη αστυνομία Ιθών, αλλά επειδή ακριβώ κανένα άλλο κρατικό φορέα δεν έχει πει τίποτα, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μπορεί όμω επίση να υποδηλώνουν ότι η δικαιοσύνη θέλει να αποστασιοποιηθεί από το θεσμό αυτό, το οποίο είναι και το πιθανότερο. Γενικότερα, είναι ένα μικρό αξιωματούχο δεύτερη βαθμίδα που το είπε, έτσι το αντιμετωπίζει το Ιράν. Ε, και εφόσον δεν έχει υπάρξει τίποτα ούτε από τον πρόεδρο ούτε από του κοντινού του, είναι ω μη γενόμενο. Βέβαια, μία Ιρανή δημοσιογράφος που ζει στη Σύπα ε, είπε ότι η κατάργηση τη αστυνομία ειδών στο Ιράν είναι παραπληροφόρηση, δεν ισχύει, αλλά δείχνει και το φόβο του καθεστώτο. Αυτό λοιπόν εδώ το σημείο ότι το καθεστώ έχει αγχωθεί ώστε να διαφεύγουν πια τέτοιε ειδήσει, μπορεί και να είναι κάτι ελπιδοφόρο. Δεν είναι αρκετό σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά α πούμε ότι είναι ελπιδοφόρο. Αυτό όμω το άλλο που εντοπίζω εγώ, με όλη αυτή την παραφυλλογία που όλο ο πλανήτη πήγε να πάρει μια μικρή ανάσα και μετά την έκανε γαργάρα. Όπω και ο ρυθμό των συλληφθέντων. Δηλαδή, όσοι έχουν συλληφθεί ή είναι νεκροί διαδηλωτέ του τελευταίου τρει μήνε στο Ιράν, που ανάλογα με την πηγή πληροφόρηση το νούμερο είναι άλλο, αυτό που αναδεικνύει όλο αυτό που έγινε είναι ότι στην πραγματικότητα υπάρχει έλλειψη πρόσβαση στην πληροφορία και δεν έχουμε καμία ανεξάρτητη πληροφορία. Στην πραγματικότητα δηλαδή λαμβάνουμε, βγαίνει προς τα έξω κάτι το οποίο πάντα είναι ελεγχόμενο, δεν ξέρεις τι ισχύει ακριβώς. Το μόνο που ισχύει είναι ότι το Ιράν είναι σε ένα βρασμό και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Αυτά για να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους, γιατί ξέρεις, πολλοί είπαμε, α, καταργείται η αστυνομία της ηθικής επειδή είμαι στα εξωτερικά, θα μείνω λίγο στα εξωτερικά, στα δικά σας τα εξωτερικά, δηλαδή στη δική σας την ξενιτιά. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό της και το στρώμα σκληρό. Πάμε στην Κατερίνα. Η Ιρλανδία λέει εκδρομή προς το βορρά και μια απίθανα κρύα λιακάδα. Και με το που τελειώνει, λέει το επεισόδιο, μου στέλνει μια φωτογραφία με ένα συγκλονιστικό ηλιοβασίλεμα. Και τον εαυτό τη με τον άντρα τη και το μωρό τη τον ορίονα. Η Just Beer είναι, λέει, στο χιονισμένο και υπερβολικά κρύο Βερολίνο. Κάθε Σάββατο πάει ιδιαίτερα ελληνικών και μα ακούει και μου λέει κάτι για τη Μαδρίτη. Ε, εγώ σα το πω ότι είναι πολύ καλό καιρό και τώρα και την Άνοιξη. Η φίλη αυτή πήγε, λέει, στη Μαδρίτη το καλοκαίρι και 9 το πρωί έχει 35 βαθμού και τη βγάζανε συνέχεια στο πάρκο που σα έλεγα, στο ρετήρο. Κάνανε, λέει, και βαρκάδα και απ' όλα τουριστήλα, αλλά τουλάχιστον δροσιζόντουσαν. Ε, Αγαπημένη μου, just beer, απλά να σου πω ότι και εδώ είμαστε έτσι χωρί ρετήρο. Δηλαδή, και στην Ελλάδα, 9 το πρωί έχει 35 βαθμού. Πάρκο όμω με λίμνε και αυτά εμεί δεν έχουμε. Συνεχίζω. Βασιλική Ρότερνταμ. Βάζει, λέει, να το ακούσει πριν πέσει για ύπνο το επεισόδιο. Και τελικά, αντί να την πάρει ύπνο, καταλήγει να περιμένει μέχρι του τίτλου τέλου και ξενυχτάει. Και εγώ θα σα κάνω σαν τα μούτρα μου. Αυτό έχω να σα πω. Μαραθώνιο θέλετε να τρέξετε. Ξενύχτητε θα σα κάνω. Κοκουβάγε. Θα κάνω παρένθεση εδώ. Γιατί νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει. Αλλά πλέον λέει υπάρχει και ένα ε, όρο που αναγνωρίζεται περίπου σαν σύνδρομο. Το οποίο το λένε revenge, bedtime, procrastination. Δηλαδή, εκδικητικό ξενύχτη. Τι σημαίνει αυτό. Λέει λοιπόν ότι ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι η δουλειά τους είναι στρεσογόνα καλησπέρα και η δουλειά τους τους τρώει πάρα πολλές ώρες από τη μέρα τους, επίσης καλησπέρα καταλήγουνε στο σπίτι, αντί να ξεκουραστούν, να νιώθουν ότι δεν έχουν καθόλου me time μέσα στη μέρα. Δεν έχουν κάνει, ρε παιδί μου, κάτι που θέλουν, δεν έχουν δει μια σειρά, δεν έχουν ακούσει ένα τραγούδι, δεν έχουν φτιάξει κάτι που θέλουν. Οπότε τι κάνουνε, δέκα γυρνάνε σπίτι. Σου λέει, εγώ το me time, τι me hours, θα τι πάρω. Και θα τι πάρω και σπάει τέσσερι το πρωί. Εκεί λοιπόν σου λέει ότι φτάνει κάποια στιγμή 3,5, όχι εγώ μια φίλη μου, κάθε μέρα είναι η ζωή μου αυτό, και λες όν σου τώρα έχω να ξυπνήσω σε 4 ώρες. Αποτέλεσμα, σέρνομαι όλη την ημέρα, σέρνομαι όμως πάλι μέχρι τις 10 το βράδυ και εξηγεί λοιπόν το άρθρο που διάβασα ότι αυτό είναι ένας φαύλο κύκλος και μα τη λέει κιόλα. Γιατί λέει: Ξέρετε, ποιοι είμαστε πιο επιρρεπεί στο να πάθουμε αυτό το εκδικητικό ξενύχτη. Οι άνθρωποι που όταν κοιτάμε το μέλλον μα, δεν έχουμε λέει έτσι κάτι πολύ απτό, κάτι γερό, κάτι να μα ενθουσιάζει στο μέλλον μα. Θέλω να μου βρει έναν που κοιτάει το μέλλον του και λέει: Καλά, ε! Το μέλλον μου είναι φανταστικό και ο πλανήτη θα είναι τέλεια και εγώ λεφτά θα έχω, σύνταξη θα έχω, την υγεία μου θα. Ποιο. Ποιο βλέπει το μέλλον και βλέπει κάτι φανταστικό. Άρα, όλοι ξενύχτητε. Όλοι εκδικητικό ξενύχτη. Γυρίζω στη φίλη Ιωάννα, η οποία μου στείλε ηχητικά. Ενώ δεν τα συμπαθώ συνήθω τα ηχητικά. Τα δικά τη τα κατααγάπησα. Γιατί μου έλεγε πόσο τη άρεσε όλα αυτά που έλεγα για Μαδρίτη και θέλει να πάει. Και με τη σειρά τη. Μου περιέγραψε τον μπαθ το οποίο έχουμε community εκεί που μας ακούει στο Μπαθ και μου το περιέγραψε τόσο ειδηλιακά, με ωραία σπιτάκια πανομοιότυπα, με φράχτες λευκούς, με γκαζόν, με, 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 αλλά μου είπε κιόλας και ένα θέμα και εδώ είμαστε και ημέρε μέρες καριέρας πλέον αυτό το podcast, το οποίο είναι το εξή. Η φίλη Ιωάννα δουλεύει σε ένα νηπιαγωγείο εκεί και μου εξήγησε ότι κλείνουν νηπιαγωγεία γιατί δεν έχουν προσωπικό. Ειδικά για νεότερε ηλικίε, δηλαδή πρόνηπια, πιο μικρά ακόμα, εκπαιδευτικού για αυτέ τι ηλικίε. Και μου λέει ότι είπε στι φίλε τη και σε γνωστού και το ψάξε και από Ελλάδα, αν κάποιο θέλει να μεταναστεύσει στον Μπαθ και να δουλέψει εκεί. Και δεν θέλανε. Και ηκάζει η Κάζη Ιωάννα και θέλω να κρατηθώ και να μην ξεκαρδιστώ, ότι μάλλον τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα εδώ. Τι λε εσύ, Δεν πάνε τέλεια εδώ, Δεν είναι πολύ λογικό να μην θέλει κανεί να φύγει. Συνεχίζω. Θέλω γρήγορα φιλιά και ευχαριστώ γιατί ήσασταν κι εσεί γρήγοροι. Στο Γιάννη Πολυσάντζελε. Γιάννη, ναι, το καταλαβαίνω ότι θα κάνετε ηλιόλου στα Χριστούγεννα με κοντομάνικα. Θέλω απλά να σου πω ότι εσά η πόλη είναι σε ταρισμένη να είναι ωραία έτσι, αλλά θα τα κάνουμε και εδώ μάλλον με κοντομάνικα. Γιατί είδα κάτι δεκανιάρια μέχρι τα Χριστούγεννα. Κοντομάνικα, ηλιο και εμεί και δερματινάκι. Επίση, Ελίνα από Όσλο. Σίγουρα περνά το ακριβώ αντίθετο από το Γιάννη στο Λο Άντζελε από άποψη καιρού. Και ο Νικόλα στη Σεούλ όπου από ό,τι έχω πάρει πρέφα, κάτι συνεχίζονται. Δηλαδή η Βόρεια Κορέα συνεχίζει και αμολάει κάτι πυραβλάκια από πάνω σας. Ελπίζω να είναι όλα καλά στη ζωή σου. Ελισάβετ, φιλιά και σε εσένα στη Σεούλ, εσύ. Επίση, θα πω λόγω του ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ένα μεγάλο, μεγάλο φιλί στη Χρήσα στην Κέρκυρα που με κατέστρεψε. Ε, Μα ακούει πηγαίνοντα πάντα για παστιτσάδα. Τι θα γίνει με τι παστιτσάδε σου, Χρήσα. Και τώρα μου είπε ότι στο ίδιο χωριό που έχει την τελειότερη παστιτσάδα έχει τσουρέκι ξυλόφουρνου. Λέει είναι αφράτο και καταπληκτικό. Χρήσα, με έχει καταστρέψει. Ε, σαν απάντηση στο debate που είχαμε το προηγούμενο επεισόδιο, πανετώνει η τσουρέκι και η απάντηση είναι και τα δύο. Και Κλείνω με τη φίλη Banana Powder ή αλλιώ Ευαγγελία, η οποία το επεισόδιο που δεν βγάλαμε, τη βδομάδα που δεν βγάλαμε επεισόδιο, έκατσε και άκουγε λέει του Ιουλίου. Άκουγε οδηγό διακοπών, παραλίε, νησάκια κτλ. Και, και πάρα πολύ ωραία πέρασε. Και δρατώμενη από το μήνυμα λοιπόν τη Banana Powder, πάμε να ακούσουμε λίγο Πολίνα και θα σα πω γιατί. Έχω <Τι> Για τρέλε Σεϊχέλε, ο Σε Σεϊχέλε παίζει και να επιτρέπεται ακόμα. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με την Ινδονησία, παιδιά. Και θα μου πει, ο πολύ Αγιογράφο, όχι εγώ, εσύ που είσαι Αγιογράφο. Τώρα η Ινδονησία τι με νοιάζει, Μπαλί σε νοιάζει, σε νοιάζει τον Μπαλί. Το Μπαλί είναι σαν την ε, Κυψέλη από Έλληνε, κάθε σεζόν που είναι high season του Μπαλί. Άκου τώρα τι πρόβλημα δημιουργήθηκε. Η Βουλή λοιπόν τη Ινδονησία ψήφισε νέο ποινικό κώδικα. Θα μου πει και τι σε νοιάζει εσένα, δεν σκοπεύει να παρανομήσει. Έλα που παρανομή σου ή άλλω. Πώ, αν έχει πάει με το έτερό σου ήμιση και δεν είσαι παντρεμένο παντρεμένη, κινδυνεύει με φυλακή κανονικότατη. Διότι κρίθηκε το σεξ εκτό γάμου ποινικά κολάσιμο. Ένα χρόνο φυλακή σου λέω. Αρκεί κάποιο να σε καταδώσει. Μόνο του Ξέρεις, δεν πάει κανεί να πει. Και στον παλί θα είναι και λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Και έχει και μια ελπίδα να το χαρεί λίγο όσο πάει, γιατί λέει θα ισχύσουν οι νόμοι του οι νέοι σταδιακά με στην επόμενη τριετία. Ένα άλλο πράγμα που απαγορεύεται, τώρα λέω εγώ, να φυλάτε τα νότα σα άμα πάτε στον Παλή, που μπορεί να φυλακιστείτε, είναι άμα διαδίδετε τον κομμουνισμό, αλλά να είστε πολίτε, όχι άμα είστε τουρίστε. Δεν νομίζω ότι και αν είστε τουρίστε θα του αρέσει. Και Έχουμε δεκαετή ποινή φυλάκιση για οποιονδήποτε λέει σχετίζεται με οργανώσεις που ακολουθούν μαρξιστική, λενινιστική ε, ιδεολογία. Δηλαδή ούτε κομμουνιστής, ούτε Λένιν, ούτε Μάρξ, ούτε τίποτα. Τέσσερα, δέκα χρόνια φυλακή και άμα κάνεις το σεξου εκτός γάμου ένα χρόνο φυλακή. Αρκεί κάποιος να σε καταδώσει. Θα πρότεινα να είσαι καλό και ευγενή με τι καμαριέρε, με το προσωπικό. Γιατί λίγο να κακομιλήσει, παίρνει ένα τηλέφωνο. Έχω εδώ δύο που κάνουν σεξ και δεν είναι παντρεμένοι. Ελάτε να του μαζέψετε. Συνεχίζω και μιλώντα για φυλακή. Γιατί πολλή φυλακή είπαμε και η και μπαλή. Και δεν νομίζω ότι είναι και ωραίο να πα εκεί φυλακή. Πάμε στη Γερμανία. Πήρατε πρέφα τι έγινε στη Γερμανία. Που έκανε αστυνομία μια μαζευτική ξαφνικά και συνέλευε 25 άτομα ακροδεξιά φιλοσοφία φυσικά. Και πρώην βουλευτέ και εν ενεργεία βουλευτέ και κάποιου στρατιωτικού οι οποίοι πήγαιναν για ντου στη Βουλή και πραξικόπημα. Ε, κουντετά, το περίφημο κουντετά. Παιδιά γίνονται πρωτοφανή πράγματα. Δηλαδή για Γερμανία δεν το περίμενα. Ούτε πρόεδρο Τραμπ έχουν, ούτε καπιτόλια, ούτε είναι καμιά χώρα Λίγο πιο πίσω, α πούμε, στα πολιτικά του, λίγο πιο σαν εμά, να πω. Όχι, θεωρούσα ότι είναι πιο οργανωμένοι. Και κατάφεραν 25 άτομα να οργανώνονται να δράσουν και σχετικά σύντομα. Γι' αυτό έγινε μαζευτική. Θα πηδήξω και θα πάω μια Αμερική. Ξέρετε, δηλαδή, όποτε σκεφτεί κάποιο Νέα Υόρκη Χριστούγεννα, σκέφτεται το New York, New York του Συνάτρα. Αλλά οι New York Times δεν κινούνται σε αυτού του ρυθμού. Άμα σου έλεγα ρε, παιδί μου, να μου πει μέσα, ανά τον κόσμο, media εννοώ που θα πήγαινα σε ολική απεργία, θα μου έβαζε του New York Times μέσα. Εγώ δεν του έβαζα. Έλα όμω που παλεύουν από το 21 με την ιδιοκτησία να υπογράψουν νέα συλλογική σύμβαση, γιατί είχε λήξει με αυξημένου μισθού. Αυτοί κάνουν λίγο του Γάλλου ιδιοκτησία. Οι δημοσιογράφοι των New York Times επιμένουν, επιμένουν, επιμένουν. Δεν έβγαζαν άκρη και έχουμε πει και δηλαδή πανό και πλακάτ αυτό είναι το πίκετ, συγκεκριμένα το πλακάτ. Και επίση τα μολύβια και τα λάπτοπ κάτω από όλου. Εμένα ξέρεις τι μου έκανε και εντύπωση. Όπω σε όλου του δημοσιογραφικούς οργανισμού, υπάρχει αυτό που λέμε το ανώτατο tier, οι star δημοσιογράφοι, και υπάρχουν οι editors, οι πιο καινούργοι, οι πιο μικροί, όλοι. Λοιπόν, σε πάρα πολλά μέσα και στην Ελλάδα και αλλού, παρατηρήσω ότι σε τέτοια περιστατικά το ανώτερο tier κάνει. Ο ένα γλυκό πηδηματάκι έξω από τη φάση. Γιατί σου λέω δεν έχω πρόβλημα ούτε με τα λεφτά μου, ούτε με τις συμβάσεις μου, δεν θα κάτσω να κάνω την κόρη μου τη σοσιαλίστρια. Αυτό δεν ίσχυσε εκεί, γιατί πάρα πολύ μεγάλοι και γνωστοί δημοσιογράφοι των New York Times έχουν πάρει το μέρος της μεγαλύτερης μερίδα των δημοσιογράφων που δεν ανήκουν σε αυτό το κλιμάκιο και τους στηρίζουν με τα όλα. Θα μείνω μερικοί αλλά ξέρει που θα πάμε. Θα πάμε λίγο Κώστα Μοναχό, ε. Αυτή τη φορά ο Κώστα Μοναχό έχει και μοναχό πρωταγωνιστή. Είμαι τρελό και ό,τι θέλω κάνω. Και δεν με πιάνει και κανένα νόμο. Είμαι τρελό και ό,τι μ' αρέσει κάνω. Εγώ είμαι ο παράνομο. Εγώ είμαι και ο νόμο. Όλα για τον Κάνιε, παιδιά. Δεν ξέρω πώ θα γλιτώσει από τον εαυτό του κάνει. Υπάρχει αυτό που λέμε το κούρασε, το παρατράβηξε και μετά υπάρχει κατηγορία κάνει. Ξέρουμε τι έχει γίνει στο παρελθόν, τον είχαμε αφήσει να έχει αυτοκαταστραφεί στην πραγματικότητα και να έχει αρχίσει να τα βάζει με του Εβραίου γενικά. Θέλετε να δούμε που έχει φτάσει, Για πάμε να ακούσουμε που έχει φτάσει. I see I I see good things about Hitler also. The Jew I love everyone. I'm done with the classifications. Every human being has something of value that they brought to the table. Especially Hitler. Φτάσαμε να λέει Hitler I love Hitler σε live stream sin Antevxi mi fantastites a kana so varo anthropo inenas gnostos conspiracy theorist, Alex Jones. Infowars λέγεται τόσμο. Αυτή ο Θεός να την κάνει η εκπομπή του Εκεί λοιπόν ο Κάνιε Μαζί με έναν τύπο τον Νίκ Φέντες Ο οποίος είναι και αρνητή του ολοκαυτώματος Δεν είναι απλά αντισημητικά αυτά που λέει Είναι αρνητή του ολοκαυτώματος Είπε ότι αγαπάει το Χίτλερ Απλά και ξεκάθαρα Και ότι τον έχουμε και δικημένο και είπε και άλλα. Πάμε να ακούσουμε λίγο και τα άλλα. Hitler has a lot of redeeming qualities. He had a really cool outfit and stuff, and he was a really good architect. And he didn't kill six million Jews. That's just like factually incorrect. Δεν είναι και τόσο κακή να ζει, να ξέρετε, είπε μετά. Και να σταματήσουμε να κάνουμε dissing, δηλαδή να τη να τους βγάζουμε στην άκρη τους να ζει. Φυσικά δεν σταμάτησε εκεί, δεν σταμάτησε εκεί. Προχώρησε γιατί τα βάλαμε τον Ήλον μετά. Τα βάλε με τον Ήλον, βέβαια, γιατί ξέρει τι σκέφτηκε να κάνει. Ο οποίο σκέφτεται σοβαρά να είναι υποψήφιο το 24 για την Προεδρία τη Αμερική. Θα μου πει, σιγά να μην. Δεν τα λέγαμε και για τον Τραμπ τα σιγά να μην. Δεν ήτανε πρόεδρο. Ποτέ να μιλέτε σιγά να μην στην Αμερική, ειδικά αυτή τη εποχή. Λοιπόν, ανέβασε ο Κάνιε στο Twitter μία φωτογραφία με μία σβάστηκα μέσα στο άστρο του Δαβίδ των Εβραίων. Και έγραψε μέσα, γε24, yeah, δηλαδή ο Κάνιε το 2024 για πρόεδρος, love everyone, δηλαδή το ότι συνέδεσε τη βάστηκα με το εβραϊκό σύμβολο είναι να αγαπάμε τους πάντες. Ανεβάζει λοιπόν τη φωτογραφία ο Κάνιε και αμέσως μετά, λίγο μετά, ανεβάζει και λέει άλλο tweet, well everyone, we had a nice run, Jesus is king. Καλά τα περάσαμε δηλαδή παιδιά μέχρι τώρα, ο Ιησούς είναι ο βασιλιάς. Και μαζί ένα screenshot από ένα μήνυμα που του έστειλε ο Elon Musk, ο οποίο του είπε Sorry, but you have gone too far. Το παράκανε, το παρατράβηξε. Αυτό δεν είναι αγάπη. Και φυσικά του κατέβασαν το λογαριασμό. Και πήγε μετά στο Instagram, το οποίο δεν μπορώ να σα πω, δείτε το πριν το κατεβάσουν, γιατί το κατεβάσανε, όπου ανέβασε ένα story μαύρο φόντο και κειμενάκι όπου τι έλεγε μέσα άκρε, γιατί ούτε εγώ μπορώ να το βρω τώρα, ότι αν έχουμε προσέξει ότι ο Ήλον έχει κινέζικα χαρακτηριστικά και bottom line ότι πιστεύει ότι ο Ήλων, άκου να δεις τώρα, ότι δεν είναι άνθρωπος, είναι κλόνος, ο 32ος κλόνος που τελικά τους πέτυχε και μας τον αμόλυσαν, ή κινέζοι. Και έχει βάλει φυσικά και Εβραίου μέσα, δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Κινέζοι και Εβραίοι φτιάξαν Android, το οποίο έχει κινέζικα χαρακτηριστικά αλλά και ευρωπαϊκά. Ασιατικά και ευρωπαϊκά. Και αυτό είναι ο Ήλον. Ο Ήλον, ο ιδιοκτήτης του Twitter. Ε, και ο Μαρκ που έχει το Instagram του λέει: Έλα να σου πω, αγαπημένα μου, έλα. Και με τι βάστηκε και με του Χίτλερ και με όλα. Θέλω λίγο να χαλαρώσουμε. Σε κλείνουμε. Θα μείνω λίγο στο Twitter. Όμω. Θα μείνω στο Twitter. Όχι, όχι, δεν θα σα πω για τον Ήλον. Η σημερινή μα αναφορά στον Ήλον είναι μια χαρά ότι είναι ένα κλόνο Android, μια σύμπραξη Κινέζων και Εβραίων. Είμαι μια χαρά με αυτό για Ήλον για σήμερα. Και φεύγω και από την κατηγορία Κώστα Μοναχού, ή μπορεί και να μην φεύγω και τελείω. Twitter, λοιπόν, ποιον Έλληνα έχει στο μυαλό, ο οποίο έτσι το χρησιμοποιεί λάθο. Ανοίγει το στοματάκι του στο Twitter και ενσκύπτει ένα μικρό χάο. Το Στέφανο Τσιτσιπά. Ο ορισμό του καλύτερα να βαρά τη ρακέτα σου, εννοούμε για τον παλάκι σου, παρά να μιλά. Αποφάσει έχει κάνει τα χάροτ, βέβαια, τα ξέρουμε όλα αυτά. Θα μου πει σιγά. Αυτά ήταν να είχαμε να λέγαμε. Αποφάσισε όμω να το πω λίγο πιο βαθιά. Να φιλοσοφήσει. Και με τι να φιλοσοφήσει, Να φιλοσοφήσει με το φεμινισμό. Όχι με οποιονδήποτε φεμινισμό. Με τον παλιό φεμινισμό τα έχει καλά. Έχει ένα θέμα με το σύγχρονο φεμινισμό. Λοιπόν, ακούστε τι έχει γίνει τώρα. Σε μια παλιότερη ανάρτηση, ένα επιχειρηματία, ο Ιμάν Γκάτζι, είχε γράψει: Ο σύγχρονο φεμινισμος διδάσκει στι γυναίκε να μισούν του άντρε. Να μισούν τι γυναίκε που είναι περήφανε που είναι γυναίκε και κάνει του άντρε να ντρέπονται που είναι άντρε. Είναι κρίμα όταν βλέπει κάτι που ήταν αρχικά αγνό να μετατρέπεται σε καρκίνωμα. Το κάνει retweet αυτό ο Στέφανο Ωραία, ωραία. Και πάμε τώρα από μόνο το αυτό ήταν κακό, αλλά μία ερώτηση κάτω από το δικό του retweet που ανέφερε και τι λύση προτείνει σε αυτό, έρχεται να αναλύσει περαιτέρω τη σκέψη του, δηλαδή ρωτάει τον αυτό το απαντάει στον εαυτό του. Οκ okay, μέχρι εδώ, οκ. Okay. Και αρχίζει στα αγγλικά να το λέει αυτό, τα εξή. Κατά τη γνώμη μου όλοι είναι και πρέπει να είναι ίσοι. Μια χαρά. Ανεξάρτητα από την καταγωγή, το φίλο τη θρησκεία, την εθνικότητα ή τη φυλή. Ο σύγχρονο φεμινισμό έχει μετατραπεί από την ισότητα των φίλων σε μία αίρεση οργή. Εντάξει, cult of outrage το λέει συγκεκριμένα, που επιδιώκει να υποτιμήσει του άνδρε. Πώ είναι δίκαιο αυτό, έγραψε ο Στέφανο τη ΥΠΑ. Πώ την ευχή σου ήρθε ένα, Στέφανε λέγω τώρα, να κάτσει να ασχολείται με αυτό το θέμα. Και καλά, εγώ δεν το απάντησα. Το απάντησαν όμω δύο γυναίκε δημοσιογράφοι. Η πρώην ταινίστρια, προπονήτρια και δημοσιογράφο Ρενέ Σταμπ του έγραψε. Ορίστε, πώ θα μπορούσε να ξέρει τι περνάει μια γυναίκα καθημερινά. Θα ήθελε να συζητήσει με μια γυναίκα από το Ιράν του σήμερα. Φίλε, γράφεις μερικά τρελά πράγματα στο Twitter, αλλά αυτό παραπάει. Όπω είπε και ο Έλληνο στον Κάνια, this has gone too far. Δεν καταλαβαίνει πόσε ανισότητε αντιμετωπίζουν οι γυναίκε ακόμα σε αυτόν τον κόσμο. Και άλλη μία δημοσιογράφος, Βρετανίδα, η Κάθριν Βουίτακερ, του απάντησε και μάλιστα εκεί ο Στέφανος έκανε και διάλογο. Η Βρετανίδα λοιπόν η Κάθριν του είπε «Γεια σου Στέφανε, σύγχρονη φεμινίστρια εδώ» και έκανε και χεράκι. Απλά να ρωτιέμαι, πού βασίζει αυτή την εκτίμηση, πώς εκπαιδεύτηκε για τη γυναική εμπειρία στη ζωή και τον κόσμο. Ποια είναι η αντίληψή σου για την Πατριαρχία. Ευχαρίστω να συζητήσουμε οποιαδήποτε στιγμή. Και λε εσύ εδώ, ο Στέφανο, θα πει: Έχω διαβάσει να να παραθέσει μια βιβλιογραφία για την απόψη του, κάτι, ένα άρθρο που διάβασε. Και απαντάει ο Στέφανος, τη βασίζω σε κάποιες από τις δικές μου προσωπικές εμπειρίες και συναναστροφές. Έχω ενημερωθεί για αυτό το θέμα ρωτώντα φίλες και γνωστές μου. Όριστα, αυτό είναι. Δεν πιστεύω στην πατριαρχία, η ισότητα και η ενότητα είναι λύση στα πάντα. Δηλαδή, έρχεσαι και μου λε. από πού έχεις πάρει την άποψή σου, δεν ξέρω, για κάτι τελείως αντρικό. Να σου πω εγώ, αποσυζητήσεις με τρεις φίλους μου. Θα μου πει, είναι δυνατόν να είναι αυτό δείγμα σοβαρό για να έχει άποψη. Αν είσαι ο Στέφανο τη Ιπά, προφανώ είναι. Δεν νομίζω ότι μίλησε με 150 φίλε του. δύο-τρει, τι κοντινέ του. Η Κάθριν Γουίτακερ, με αφοπλιστική ευγένεια αλλά και καταπληκτική ειλικρίνεια, απάντησε όπω θα θέλαμε να απαντήσουμε πολλέ από εμά. Μοιάζει σαν έχει βγάλει συμπέρασμα για όλα, οπότε το αφήνω εκεί. Μόνο που εύχομαι να είχα και εγώ το προνόμιο να μην πιστεύω στην πατριαρχία. Όπω είπε ο Στέφανο. Τώρα, για να μην σα κουράσω προχώρησε ο Στέφανος μετά, κατάλαβε την πατάτα του, Κάποιο του είπε κάτι. Οπότε έβγαλε εκεί ένα καινούριο δεκάρικο στο Twitter, λέγοντα: Ο φεμινισμό ενδυναμώνει του ανθρώπου. Κάτι που αποτελεί έναν από του βασικού λόγου για του οποίου πρέπει να εμπλακούν οι νέοι. Είναι μια διαδεδομένη εσφαλμένη αντίληψη ότι ο φεμινισμό είναι υποφελή μόνο για τι γυναίκε. Και ότι μόνο οι γυναίκε μπορεί να είναι φεμινίστριε. Στην πραγματικότητα, ο φεμινισμό επιδιώκει την ισότητα των φίλων, όχι την ανωτερότητα για τι γυναίκε. Και μετά σκέφτηκε: Λάθο και αυτό και προχωράει και συνεχίζει. Θυμάσαι ένα επεισόδιο με το Ρο και έναν τηλεφωνητή που το και τελείωνε ο τηλεφωνητή και ξανά μήνυμα και ξανά φύνε. Συνεχίζει λοιπόν. Ένα από του βασικού στόχου του φεμινισμού είναι να καταρρύψει τα μακροχρόνια στερεότυπα των φίλων. Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν ελεύθερε και ανεξάρτητε ζωέ. Στέφανε, τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Και μετά αναλύει και το ποιε χώρε έχουν μεγαλύτερη ισότητα και μικρότερη ισότητα και ούτω καθεξή. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι, όπως του είπε ένα ε, χρήστη του Twitter, δεν είναι αρκετό να κανεις copy copy-paste. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι όλο αυτό που πήγε και έγραψε δεν το έγραψε μόνος του, μπήκε σε κάποιο κείμενο για το νέο φεμινισμό, τι σημαίνει κτλ. Έκανε copy-paste, το ανέβασε. Ένα πραγματικό άνθρωπο, συνεχίζει ο χρήστη, θα αναγνώριζε το λάθο του και θα ζητούσε συγγνώμη εκ βαθέων, θα προσέθετα. Επίση, ο φεμινισμό δεν είναι ακραίο, είναι αγώνα για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Αν πιστεύει ότι είναι ακραίο, κάνει λάθο. Στέφανε. Αλήθεια. Σταμάτα να ασχολείσαι με το Twitter. Μείνε στα κόρτ, που βέβαια και εκεί με τα βρυσίδια μπορεί να με τον πατέρα σου είναι σαν τι οικογενειακέ ιστορίε πλέον. Προσπάθησε να ξεπεράσει το σύνδρομο των ημιτελικών, μη σου πω και προημιτελικών, γιατί έχουμε αρχίσει και αποκλειόμαστε πολύ νωρί. Γιατί πραγματικά, όσο δεν δουλεύει αυτό που πρέπει και ασχολείσαι με όλα αυτά, που το κεφαλάκι σου μάλλον δεν το συλλαμβάνει ακριβώ. Και δεν είναι κακό. Δεν είναι ανάγκη όλοι να έχουμε γνώμη για τα πάντα. Δεν είναι αλήθεια. Εγώ δεν μπορώ να έχω γνώμη, α πούμε, για τον Neuralink και το πώ θα λειτουργήσει το τσιπάκι, γιατί δεν έχω μαύρη ιδέα. Ξέρω ότι εγώ δεν θα το βάλω, αλλά αυτό είναι προσωπική επιλογή. Οπότε, Στέφανέ μου προσπάθησε να είσαι λίγο πιο. Πε για το τέννη, πες για έναν παίχτη, βγάλει μια φωτογραφία, αποθέω στο ναδάλ, κάνε κάτι τέτοιο, κάτι πιο. Κατάλαβε, άντε πε και για το Χάροτζ. Θα σου δώσω και το Χάροτζ. Και μια και είπα Χάροτζ και κρύο, ξέρει τι μου Το παλτό. Γιατί είχαμε και το παλτό γκέιτ, αυτή την περίοδο, αυτέ τι μέρε. Θα μου πει πιο παλτό. Αυτό τη Νατάσα. Τη Νατάσα Μποφίλλου. Που αυτό το νιντοντιλέντα έβαλε και πήγε στο Λονδίνο και φωτογραφήθηκε για να προωθήσει λίγο σαν καμπάνια για τι νιντοντιλέντε. Τα κορίτσια. Με τα οποία κορίτσια η Νατάσα Μποφίλλου συνεργάζεται. Γιατί τη σχεδιάζουν τα ρούχα για τι εμφανίσει τη, για τι συναυλίε τη. Οπότε ήταν λίγο σαν ανταποδοτικό για αυτέ τι οποίε τι ξέρω και τι αγαπώ και είναι πάρα πολύ καλέ σχεδιάστρε και όλες. Και ενέσκυψε αυτό που σα λέω, το παλιτό γκέιτ. Διότι, τι έγινε τώρα. Είναι τα Σαμποφίλιο, έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι είναι αριστερή, έχει μιλήσει για τον Τρότσκι, έχει πει ναι, θα τα πω όλα αυτά γιατί έτσι στήθηκε όλο αυτό το πλότ. Έχει πει ότι θα θέλει να προκύψει ένα ηγέτη τέτοιο και να πάει μαζί του στα βουνά και μάχεται για την ισότητα στους μισθούς των ανθρώπων, στα δικαιώματα, την κοινωνική αδικία, ενάντια κτλ. κτλ. Όλα καλά. Και βάζει η γυναίκα ένα παλτό λοιπόν η Ντοντιλέντα που πραγματικά καλύτερη διαφήμιση δεν μπορούσε να γίνει για αυτό το παλτό. Με πόσες φίλες μου συζητάμε αυτό το παλτό δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πιστεύω ότι η αγορά αυτού του παλτό θα εκτοξευθεί, δηλαδή θα γίνει sold out σε DT. Και άντε και το φοράει και άντε και ποζάρει και στη χαρούμενη στο Λονδίνο και αυτά. Και Όλα ξεκίνησαν με τον Ποσειδώνα Γιανόπουλο, αλλά μετά αυτό, τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν του ξεκίνησε κανένα Ποσειδώνα Γιανόπουλο. Ο οποίο έκρινε το περίφημο αριστερή με δεξιέ τσέπε, ότι εσύ που μα λε όλα αυτά, πα στο καπιταλιστικό Λονδίνο με ακριβά παλτό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και αρχίζει μετά, όπω καταλαβαίνετε, στην πατρίδα των Διχονίξ, αυτό που φαντάζεστε. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση του. Πρώτον, είναι ένα θέμα που δεν θα έπρεπε να είναι θέμα και να το συζητάμε. Ό,τι θέλει ο καθένα φοράει, όπου θέλει το φοράει, όπω θέλει το φοράει, κανεί δεν θα του πει τι να φοράει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Δεν σημαίνει ότι οι αριστεροί άνθρωποι, αυτοί που πρεσβεύουν αυτά που πρεσβεύουν, μένουν μόνο στι πηγέ, φοράνε προβιέ και επικοινωνούν με σήματα καπνού, γιατί και τα κινητά είναι, όπω και να το κάνει, καπιταλιστικά σύμβολα. Έχουμε δει και τον κύριο Κουτσούμπα, δεν είναι ότι είναι ρακένδυτο και τα ρολόγια του φοράει και όλα. Τρίτον, ναι. Όταν ένα άνθρωπο, όπω συναντά από φίλου, εκφράζει ισχυρό πολιτικό λόγο, έχει έντονε απόψει, τι λέει, δεν κρύβεται, ναι, μπορεί κάποιο να τη πει εν είδη χιούμορ κάτι. Αλλά αυτό. Και νομίζω το περιμένει και η ίδια. Δεν είναι ότι δεν το περιμένει ποτέ και πέφτει από τα σύννεφα. Μια χαρά το περιμένει, ποσοστό τη νοιάζει. Αυτό όμω που δεν γίνεται να συμβαίνει είναι όλο αυτό το. Ξέρεις, οργανωμένο ρε παιδί μου πέσιμο από τρόλ, από κομματικού, από κομματόσκυλα τη μια μεριά και μετά κομματόσκυλα τη άλλη μεριά. Και ξαφνικά ένα παλτό, για αυτό που λέγεται ένα πουκάμισο για μια Ελένη, για ένα παλτό για μια Νατάσα, να χωρίζεται η Ελλάδα στα δύο. Η τηλεόραση να ασχολείται όλο το lifestyle Φάσμα. Όλο από το πολύ πρωί, που έχουν και λίγο lifestyle, τα πρωινά ενημερωτικά, μέχρι το βαθύ μεσημερο απόγευμα. Ασχολούνται με αυτό το παλτό και ακούγονται όλε οι απόψει. Θέλω να σκεφτείτε ότι συζητάμε για ένα παλτό και το συμβολισμό του, αλλά στο τέλο τη μέρα μιλάμε για ένα παλτό τη Νατάσπο Φίλιπ στο Λονδίνο, που okay, είναι και τροτσκίστρια. Και ξέρετε ποιο τα έχει πει πολύ καλύτερα, Ο Χρυστοστάτη τα έχει πει. Εσένα. Να προσέχεις μικρή μου Γιατί μοιάζεις σε Αυτό το τραγούδι πάντα ξεχνάω πόσο ωραίο είναι και πόσο μ' αρέσει, μέχρι που κάπου το ακούω. Συνήθω σε reality που κάποιο το δολοφονεί, σπάνια δεν το δολοφονούν. Προχωράω λοιπόν σε κάτι άλλο που μονοπόλησε και μονοπολεί ακόμα τα μίντια και δικαίω. Ε, μιλάω βέβαια για τον πυροβολισμό του 16χρονου Ρωμά στη Θεσσαλονίκη, στην καταδίωξη που έγινε από αστυνομικού ο οποίο πιτσυρικά, ο Κώστας Φραγκούλη είναι το όνομά του. Το παιδί αυτό λοιπόν πήγε σε ένα βενζινάδικο, έβαλε 20 ευρώ βενζίνη, δεν την πλήρωσε, έφυγε. Από εκεί βρέθηκε με μία σφαίρα στο κεφάλι, στο νοσοκομείο. Και όπω πάντα, βιαστήκαμε όλοι σε άσπρα μαύρα. Και όπω πάντα, και θα το πω αυτό, επειδή ακριβώ είμαστε σε προκλογική περίοδο και είναι περίπου το, ο ίδιο λόγο που παίρνουν τα πάντα και τα πάντα και τα τεντώνουν στα άκρα, όλα πήραν κομματική χρειά. Εγώ θέλω να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι, γιατί τίποτα δεν είναι άσπρο μαύρο. Καταρχά, να δεχτούμε για να τελειώνουμε με αυτό, γιατί μετά από εκεί επιχειρήματα, ναι, το παιδί διέπραξε μία ποινικά κολλάσιμη πράξη, α πούμε. Και έρχεται και είναι στο νοσοκομείο, σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση, με μία σφαίρα στο κεφάλι. Εσεί, α πούμε, αυτό το βρίσκεται έτσι μια ισορροπία εγκλήματο και τιμωρία, κεφαλι εσει α πουμε αυτο το βρισκετε ετσι μια ισορροπια εγκληματο και τιμωρια γιατι δεν θα το έλεγα. Και αρχίζει μετά λοιπόν ένα μπαράζ και πού ήξερε ο αστυνομικό τι είναι, και αν το παιδί είναι Ρωμά, και αν είναι παιδί, και αυτό απλά έκανε μία καταδίωξη. Αρχίζουν να βγαίνουν μετά οι κανονισμοί που στου κανονισμού σε καταδίωξη με αυτοκίνητα παγορεύεται να πυροβολήσει, για αυτονόητο λόγο, γιατί μπορεί να είσαι μέσα σε ιστό και να πάρει κανένα περαστικό σφαίρα. Όμω δεν απαγορεύεται αν κινδυνεύει η ζωή σου ω αστυνομικό. Αυτό λοιπόν επικαλείται ο αστυνομικό εδώ, ότι προσπάθησε λέει να τον εμβολήσει. Εγώ το ακούω λίγο βερεσέ, το δεν ήξεραν τι είναι, γιατί ένα βίντεο που βγήκε μετέπειτα δείχνει το βενζινά, τον άνθρωπο στο βενζινάδικο να μπαίνει μέσα εκεί που τον είναι αστυνομική και να λέει τι έγινε. Άρα εσύ τι λε. Δηλαδή ο βενζινά που είδε ένα πιτσιρικά αρωμά με ένα αγροτικό αυτοκίνητο να μην πληρώνει. Τι πήγε και είπε, παιδιά, κάποιο με κάποιο αυτοκίνητο. Δεν με πλήρωσε και έφυγε. Εγώ πιστεύω τι είπε. Έτσι, φαντάζομαι εγώ. Εγώ σκέφτομαι τι θα έλεγα. Η αστυνομική επίση βάσει και το αυτοκίνητο και προ τα που κατευθυνόταν. Ενώ αυτό το περίφημο που στην Αμερική είναι μεγάλο ζητούμενο στην αστυνομία, το racial profiling. Ότι αρχίζει και διαμορφώνει από πριν μια εικόνα για αυτόν που καταδιώκησε, συλλαμβάνει, βάσει του ποιο είναι που μένει, από τι φυλή είναι κτλ. Και ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα. Ο αστυνομικό λέει ταυτόχρονα ότι δεν πυροβολούσε για να πετύχει στο κεφάλι το παιδί, αλλά πυροβολούσε για να το σταματήσει. Εδώ έχουμε δύο τινά. Ή λέει ψέματα, δεν θέλω να σκέφτομαι ότι προσπαθούσε να πυροβολήσει στο κεφάλι το παιδί, ή είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δεν θα έπρεπε να έχει όπλο. Γιατί όταν πυροβολεί, π.χ. τα λάστιχα ενό αυτοκινήτου για να το σταματήσει, δεν γίνεται να πετυχαίνει στο κεφάλι κάποιου. Δηλαδή κάτι πάει πολύ λάθο εδώ πέρα. Ο αστυνομικό αυτή τη στιγμή, by the way, είναι σε διαθεσιμότητα και είναι και κατηγορούμενο για κακούργημα, είναι για ανθρωποκτονία. Και βέβαια έχουν ξεσηκωθεί και θα σα ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Πού είναι οι κάμερε. Πόσο... Δύο χρόνια δεν ακούμε ότι θα έχουν οι αστυνομικοί είτε στα οχήματά του είτε στι στολέ του κάμερε. Γιατί πάλι αρχίζουμε. Βγήκε και το ηχητικό ντοκουμέντο από του αστυνομικού και το συγκεκριμένο αστυνομικό που επικοινώνησε με το κέντρο και δεν ανέφερε πουθενά αρχικά πυροβολισμούς, μίλησε για τρακάρισμα και μάλιστα είπε ότι είναι νεκρός αυτός τον οποίο καταδίωκα που δεν ισχύει. Αλλά θέλω λίγο να πω εδώ κάτι ότι όλο αυτό το πράγμα Πρώτον, θα με βρει τεράστια κάθετη στην κομματικοποίηση. Μιλάμε για μια τραγωδία, ειλικρινά. Δεν με ενδιαφέρει ποιοι αρχηγοί και ποιοι πολιτικοί θέλουν να πάνε πειρά προ τα μία μεριά και πειρά προ την άλλη μεριά. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι επειδή αυτό έχει ξαναγίνει και σχετικά πρόσφατα. Πάλι με καταδίωξη, με νεκρό παιδί αυτή τη φορά, να θυμηθούμε πάλι Ρωμά, ότι κάτι πάει λάθο. Ειλικρινά. Κάτι πάει πολύ λάθο στην αστυνομία. Δηλαδή πρέπει όσο και να στηρίζει την κυβέρνηση, όσο ό,τι κόμμα και αν ψηφίζει, δεν μπορεί να μην βλέπει ότι κάτι εκεί είναι λάθο ότι δεν υπάρχει σωστή εκτίμηση της ψυχικής κατάστασης κάποιων αστυνομικών, ότι δεν υπάρχει σωστή εκπαίδευση και τα δύο, αλλά σίγουρα κάτι πάει λάθος. Και όπως σας είπα, η τιμωρία και το έγκλημα εδώ είναι τελείως δυσανάλογα. Οπότε το παιδί, τουλάχιστον τη στιγμή που ηχογραφώ εγώ αυτό το podcast, βρίσκεται στο νοσοκομείο με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά, καίγεται έχουν προκύψει και άλλα επεισόδια βέβαια, γιατί ακριβώ την επόμενη μέρα είχαμε την επέτειο 14 ετών από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από αστυνομικό. Συνδέστε τα λίγο όλα αυτά μαζί. Και θα μου πει εσύ τώρα τι μπορεί να έκανε ο Έλληνα Πρωθυπουργό για όλα αυτά. Για πάμε να δούμε τι έκανε. Με δεδομένη την 24ωρη αυξημένη αστυνόμευση. Με δεδομένη την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ορών. Με δεδομένη την μεγάλη πλάτη που έβαλαν οι ένστολοί μας όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, χορηγούμε εφάπαξ ενίσχυση σε όλους τους ενστόλους της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού. όλο το μάχημα προσωπικό της αστυνομίας και του λιμενικού θα λάβει το Δεκέμβριο μαζί με τη μισοδοσία του και 600 ευρώ αναϊπάλληλο. Οριζόντια. Έπαθε Νίκο Κοκλώνη. Αυτό έπαθε. Έπαθε Νίκο Κοκλώνη, χωρίς δεκολτέ, ευτυχώ, αλλά είναι πάρε πάρελαε, πάρελαε. λαέ, πάρε Είναι ξεκάθαρα προκλογική περίοδος. Εντάξει και αποφασίζει, ακόμα και αν δεν είχε γίνει αυτό το περιστατικό με το 16χρονο, παραμονή τη επαιτίου του Αλέξη Γρηγορόπουλου, είναι ένα θέμα ευαίσθητο για την κοινωνία, που είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα. Αποφασίζει εσύ παραμονή αυτού του γεγονότο τη επαιτίου να διακηρύξεις και να πεις ότι δίνεις εφάπαξ επίδομα 600 ευρώ στους ένστολους. Για όλου του λόγου που είπε, είπε ο Πρωθυπουργό ότι έβαλαν πλάτε, μεταναστευτικέ ροέ, 24ωρη αστυνόμευση. Άστα αυτά, στα αφήνω αυτά. Όλα ένα-ένα μπορούν και να αποδομηθούν. Σίγουρα υπάρχει αντίλογο όλα αυτά. Αλλά αποφασίζει, θα πάμε επικοινωνιακά. Με αμερικανικού μάρκετινγκ όρου που αρέσει η αμερικανική κουλτούρα και στον Πρωθυπουργό μα. Ποιο επικοινωνιολόγο, κύριε Μητσοτάκη, σα είπα να κάνετε αυτό πραγματικά. Εγώ δεν σα λέω να μην τα δίνατε, οκ, okay, καταλαβαίνω, αλλά και εκεί έχω ένσταση. Το να τα ανακοινώσετε είναι το ζητούμενό μου. Με χαρά κιόλα και, και περηφάνεια. Έπρεπε να το κρατήσετε πιο χαμηλά. Γιατί πρώτον, timing is everything, και είπαμε το timing ποιο ήταν, είχε πυροβοληθεί από αστυνομικό ένα παιδί και ερχόταν ακριβώ την επόμενη μέρα μία επέτειο που αφορούσε τηλεφωνία ενό παιδιού από έναν αστυνομικό. Χρονικά, ίσω δεν ήταν η στιγμή, σίγουρα ήταν η χειρότερη δυνατή στιγμή. Και μετά υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτό που λένε επίσης οι Αμερικανοί, know your audience. Τι εννοώ. Συνήθως, όταν αγοράζεις ψήφους, γιατί δεν θέλω καθόλου να κοροϊδευόμαστε σε αυτό το podcast, ένθεν κακήθεν, από όλες τις πλευρές, από εδώ και πέρα ό,τι ακούμε, είτε είναι διακηρύξεις και επιδόματα, είτε είναι δρυμία κριτική, παράλογα δρυμία κριτική για πράγματα, ή αιμονές, ή άλλα ταξίματα από τους απέναντι, ότι εσάς σας έχει ξεχάσει, ας πούμε, η κυβέρνηση, σας εχει ξεχασει ας πουμε κυβερνηση εμεις θα σας δίναμε αυτά, Όλα αυτά είναι εξαγορέ ψήφων. Και έρχομαι εγώ και σε ρωτάω. Νομίζω ότι στα σώματα ασφαλεία, βάσει δεδομένων, όχι από την κούτρα μου, το κυβερνών κόμμα έχει αρκετά ψηλά ποσοστά. Δεν είναι ότι δεν τα πάει περίφημα. Οπότε, άμα θε, ρε παιδί μου, να αγοράσει ψήφου, δεν είναι πιο χρήσιμο να αγοράσει ψήφου που δεν έχει. Ξέρω εγώ, ενό χαμηλόμισθου. ενό συνταξιούχου. Απ' την άλλη, μπορεί εσύ να μου πει ότι εγώ θέλω να σιγουρέψω αυτέ που θεωρώ ότι έχω Άντε να το ακούσω και αυτό. Αυτό που σίγουρα δεν ακούω είναι το timing, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά δεν πίστευα στα αυτιά μου. Πριν περάσω στο επόμενο section του podcast, θέλω να σα πω και μια φράση που κάπω με χτύπησε ρε παιδί μου πολύ. Ο μπαμπά του παιδιού που είναι στη, στο νοσοκομείο. Ενώ είχε και επεισόδια και ο ίδιο με την αστυνομία, τον χτύπησαν και αυτόν, γιατί έχουν βάλει φωτιέ, έχουν βάλει ε, οδοφράγματα, έχει γίνει χαμό. Είπε μία φράση, ρε παιδί μου, που κάπω ξέρει, με έσφιξε πάρα πολύ μέσα μου, ότι εγώ αυτό το παιδί το μεγάλωσα με τη φτώχεια μου. Και είναι λίγο αυτό το δύο ταχυτήτων, και εκεί με ενοχλεί όλη αυτή η τάση διαφόρων ανθρώπων και γνωστών μου να είναι πάρα πάρα πολύ υποτιμητική και ότι αλλά μωρέ τι έγινε, ε, απατεώνες είναι, λιστές είναι. Παιδιά θέλω λίγο να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους προοπτική. Εγώ δεν είπα ότι καλά κάνουν, ή αν το παιδί έκλεψαν, έκανε. Αλλά δεν γίνεται να είσαι OK με το να είναι στο νοσοκομείο με μια σφαίρα στο κεφάλι του. Και δεν είναι OK, δεν γίνεται να μην σκέφτεσαι ότι κάτι πάει λάθο. Κάτι δεν είναι λογικό, κάτι βρωμάει, κάτι είναι λάθο. Και αυτό το κάτι πρέπει να διορθωθεί, γιατί πλέον έχουμε πάρα πολλά τέτοια κρούσματα. Οπότε θα ήθελα, ρε παιδί μου, να μιλάμε όλοι λίγο με μέτρο. Μην αμολάμε μια από ψάρα όταν ένα 16χρονο παιδί είναι στο νοσοκομείο. Και δεν θα λαϊκίζω, δεν θα πω για 20 ευρώ. Θα μπορούσαν να είναι 50, 200, δεν με νοιάζει πόσο θα ήταν τα λεφτά. Το θέμα είναι αυτό που σα λέω, το έγκλημα και τη τιμωρία. Και ο λόγο του γιατί έγιναν έτσι τα πράγματα. Μένω όμω στο επικοινωνιακό, πρωθυπουργέ μου, θέλω να σα πω ότι ο επικοινωνολόγο σα δεν ξέρω αν τον έχετε ή το αποφασίσετε μόνο σα. Θέλει λίγο, όπω έλεγε ξανά ο Ρο, στα φιλαράκια pivot, pivot, pivot. Εκεί με τον καναπέ στη σκάλα pivot, pivot. Λίγο να το πάρετε λίγο διαφορετικά. Θα μείνω στο επικοινωνιακό παιχνίδι, αλλά περνώντα πια στο entertainment. Έχω λίγα ράματα για τη γούνα τη Μέγαν Μάρκλ. Έχω σκεφτεί πάρα πολύ αν θα το πω αυτό όλο που θα πω. Αλλά θα το πω αυτό όλο που θα πω. Μου θυμίζει πια λίγο το ντουέ το Χάρι Μέγαν, το Μέγζιτ. Και ότι δεν θα μιλάγαν πουθενά, θέλαν μόνο την αγάπη και την ησυχία του και την ασφάλεια τη οικογένειά του. Αλλά θα μιλήσουμε λίγο στην όπρα, θα μιλήσει και η Μέγαν σε άλλου δύο και το καθεξή. Μου κάνουν λίγο Καρδάσιαν. Συγγνώμη αν σα πουνάω. Κανονικά, α μπει εδώ μια η αλήθεια πονάει. Η αλήθεια πονάει, η αλήθεια πονάει, η αλήθεια πονάει. Μα μπορεί να σε λιτρώσει. Γιατί, γιατί τα λέω όλα αυτά. Τα λέω γιατί αν έχεις τόσα θέματα Όπω είχαν αυτοί οι δύο. Αν η Βασιλεία, η Μοναρχία, το Παλάτι, η Βασίλισσα, ο Κάρολο, η Καμίλα, η Κέιτ, ο Βίλιαμ, όλο το σόι αυτό, όλο αυτό το τεράστιο σόι αυτό. Είναι καταπιεστική, είναι δυνάστε, είναι επικίνδυνοι, είναι, είναι, είναι. Καταρχά, Μέγκαν, δεν έχει δει ούτε ένα κράουν. Δηλαδή, πραγματικά δεν είχε δει ποτέ το κράουν. Δεν ήξερε δε ρώτα για φάση. Και δεύτερον, έχει πάρει λίγο προφίλ, Νταϊάννα από τα Primark. Δηλαδή, εγώ τα ακούω cool, αυτά που λες. Και το ντοκιμαντέρ, τώρα που ακούτε εσείς το podcast, το Netflix, το Χάρη και Μέγκαν, είναι διαθέσιμο. Τα τρία πρώτα επεισόδια. Την άλλη εβδομάδα θα είναι τα άλλα τρία. Αν όλα αυτά τα αποκαλύπτει, έναντι 100 εκατομμυρίων δολαρίων, όπω λένε, για το Netflix μόνο, θε να μου πει λίγο το στόχο. Ενώ γιατί το κάνει. Το κάνει γιατί μπορεί να πέσει η μοναρχία. Και ρίπ μοναρχία, όχι. Το κάνεις γιατί, ξέρω εγώ, να αλλάξει κάτι μέσα στο παλάτι για την επόμενη σόνιφη, δεν νομίζω το κάνεις γιατί θες λέει, να ακουστεί η πλευρά σου νομίζω ότι όλοι αυτοί έχουν μια εφοβερή ιδέα ότι πραγματικά ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο ρε παιδί μου όχι σε επίπεδο αυτό που λέμε μυθοπλασία, που είναι περίπου μυθοπλασία όπω το The Crown, αλλά όχι να μάθουμε. Να μάθουμε πραγματικά πόσο το παλάτι είναι έτσι και έτσι και έτσι και ρατσιστέ και σεξιστέ και όταν χρειάστηκε βοήθεια για την ψυχική τη υγεία που δεν ήταν καλά, τη την αρνήθηκαν, όπω έχει επίση σε συνεντεύξει και ούτω καθεξή. Τα ακούω όλα αυτά, αλλά θέλω λίγο να σταθούμε στο ότι είναι ένα χιτάκι του Netflix το οποίο ποντάρει σε gossip στην πραγματικότητα, σκανδαλάκια, δεν είναι ότι θα αλλάξει το όρο ούτε το ρούν τη μοναρχία αυτό. Παρ' όλα αυτά είμαι σίγουρη ότι θα το δείτε. Και εγώ θα το δω. Δεν θα πω ότι δεν θα το δω, αλλά έχει ήδη πληρώθει. δεν θα την πληρώσω επιπλέον. Μια και λέω Netflix και δράμα και σαπουνόπερα, γιατί έτσι μου κάνει αυτό. Έρχεται κορίτσια, δεν σε αφορά καθόλου αυτό, το Emily in Paris. Έρχεται το Emily in Paris Βεβαίω, 21 Δεκάτου. Η Έμιλι είναι στο Παρίσι, πάλι με όλα αυτά τα ρούχα. Η Λίλι Κόλλιν με τις γύρω τη. Δεν έχει φύγει από το Παρίσι, όπω είχε αφήσει να εννοηθεί στο τέλο προηγούμενη σεζόν. Οπότε για προχριστούγεννο, με ένα πανετόνε, ό,τι και να μου λέτε πανετόνε, εγώ θα πάρω αγκαλιά τότε, θα δούμε τι περιπέτειε τη Έμιλι. Κάτι που θα σ' αρέσει. Έχει δει Alice in Borderland. Λοιπόν, Alice in Borderland. Το Alice in Borderland είναι, κατάφερα και δεν έκανα σαρδάμ λέγοντα όλα αυτά τα ρο, είναι το εξή. Είναι ε, μία σειρά στο Netflix, τώρα βγαίνει δεύτερη σεζόν στις 22, μία μέρα μετά την Έμιλη, η οποία βασίζεται σε ένα ομώνυμο μάγκα, τα κόμικα, αυτά τα γεπωνέζικα. Και είναι τρεις φίλοι, οι οποίοι μετά από μία με μυστηριώδη διακοπή στο ρεύμα τους, τη διακοπή ενέργειας, μένουν μόνο αυτοί και πολύ λίγοι ακόμα άνθρωποι στο Τόκιο, και μπαίνουν σε μια διαδικασία, πώ είναι το Squid Game, απλά πολύ πιο φανταστικό, με πολύ καλύτερα Death Games. Ε, δηλαδή, καλούνται για να επιβιώσουν να περνάνε πίστε. Ενό ασύλληπτου, video game, γκόρι, είναι ματοβαμένο, είναι βίαιο, είναι γεπονέζικο, τι περιμένατε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η σειρά. Άλλη in Borderland, ξανά δεν έκανα σαρδάμ. Σα προτείνω, αν δεν έχετε δει το ένα τι είναι το χαμό, τα κατάφερα. Μου στέλνει μηνυματάκια, μπιλιετάκια. Δείτε την πρώτη σεζόν, δείτε και τη δεύτερη. Πάμε όμω στο διατάφτα. Γιατί είναι δύο προτάσει, αλλά είναι λίγο πιο μετά. Τι μπορείτε να δείτε τώρα, τώρα, τώρα που μιλάμε. Και τι να διαβάσετε. Σήμερα είναι guys only αυτό το κομμάτι του επεισοδίου. Διότι θα σα προτείνω αγόρια αγαπημένα μου. Και ηθοποιού και συγγραφεί και απ' όλα. Αγαπάμε Τζεφ Μπρίτζε. Εγώ λέω Αγαπάμε πάρα πολύ Τζεφ Μπρίτζε. Για χίλιου δύο λόγου. Και γιατί δείχνει ότι νίκησε και τον καρκίνο τώρα ο γλυκό μου. Είναι ένα κούκλο, ένα φανταστικό ηθοποιό και ένα, και πολλοί από εσά το ξέρετε και πολλέ, υποδειγματικό σύζυγο με τη γυναίκα του είναι κάπου 50 χρόνια μαζί. Λοιπόν, η σειρά λέγεται The Old Man και παίζεται στο Disney Plus και στο Vodafone TV. Ο Τζεφ Μπρίτζε είναι ένα συνταξιοδοτημένο πράκτορα μυστικών υπηρεσιών τη Αμερική που αναγκάζεται για χύψη ο μεγαλόγους, έχει μια περίεργη, πάρα πολύ φανταστική περίεργη σχέση με μια κόρη του, αναγκάζεται να ανακατευτεί ξανά στον κόσμο που έχει αφήσει πίσω του. Γιατί γίνεται στόχος δολοφονικής επίθεσης και πρέπει να δει τι γίνεται, από πού έχει προέλθει, τι φταίει. Στη σειρά παίζει και ο συγκλονιστικό Ζων Λίθκο που είναι η από εκεί πλευρά των μυστικών υπηρεσιών, τον είπα, ο οποίο ταυτόχρονα τον κυνηγάει να τον εξολοθρεύσει, αλλά και να μάθει και αυτό τι γίνεται είναι στηριγμένο στο μόνιμο βιβλίο του Τόμας Πέρι, το The Old Man. Και αλήθεια σας το λέω, το επιτέλους διαθέσιμο στην Ελλάδα είναι λίγο. Είναι μια καταπληκτική σειρά. Αν δεν κάνω λάθος, έχει ήδη εγκριθεί δεύτερη σεζόν της. Δεν ολοκληρώνεται δηλαδή. Αλλά θα τα δείτε νεράκι. Και ναι, ο Τζεφ Μπρίτζες σε αυτή την ηλικία παραμένει ένας super hot, hot, hot άντρας. Και πάμε στο άλλο. Επίση πολύ γνωστό, βέβαια τον έχουμε ήδη ξαναδεί, ενώ τον Τζεφ Μπρίτζε δεν τον είχαμε δει σε τηλεοπτικό, στο The Morning Show. Μιλάω για τον Steve Καρέλ. Ο Steve Καρέλ, λοιπόν, επίση στο Disney Plus έρχεται με ένα θρίλερ. Η σειρά λέγεται The Patient, ο ασθενή δηλαδή. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ για έναν ψυχιατρό, τον Alan Strauss. Αυτό είναι ο Steve Καρέλ, ο οποίο έρχεται ένα επισκέπτη ασθενή. Και τελικά τον παίρνει όμοιρο μέσα στο ίδιο το γραφείο. Ο Σαν Φόρτνερ είναι αυτό ο επισκέπτη, ο οποίο του λέει του ψυχιάτρου ότι είναι serial killer. Πάει και του λέει: Γεια σα, είμαι ένα serial killer. Και σε κρατά όμοιρο, γιατί όμω. Γιατί θέλω να μου κάμψει αυτέ τι ορμέ, αυτή την τάση που έχω να είμαι serial killer, δηλαδή να με κάνει αντού από serial killer, αλλιώ δεν θα φύγει κανείς μα από εδώ. Προσπαθεί λοιπόν ο Στίβ Καρέλ ή Άλαν Στράου στη σειρά να ξεδιπλώσει το τελείω διαταραγμένο μυαλό του Σαμ και να τον σταματήσει με κάποιο τρόπο από το να ξανασκοτώσει. Αυτό όμω αρνείται να θίξει και να μιλήσει για πολύ κρίσιμα ζητούμενα, όπω είναι η μαμά του, α πούμε. Λέω εγώ τώρα γιατί η μαμά του σίγουρα έχει παίξει ένα ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του χαρακτήρα. Έχει ένα επεισόδιο που λέγεται Παστίτσιο. Δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό. Λέγεται Παστίτσιο, κανονικά με λατινικού χαρακτήρε. Ταυτόχρονα όμω, ενώ είναι δυο του εκεί μέσα εγκλωβισμένοι, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project, αρχίζει και ο ίδιο ο Στίβ Καρέλ, ο ψυχίατρο δηλαδή, να ξεδιπλώνει τα δικά του τραύματα. Το θάνατο τη γυναίκα του, την αποξένωσή του από τον θρησκόληπτο, α πούμε, γιο του Έζρα, και αρχίζει και αυτό να πρέπει να διαχειριστεί τα δικά του, ενώ πρέπει να διαχειριστεί και του άλλου. Ο χρόνο, όπω καταλαβαίνετε, περνάει παλεύει, παλεύει, είναι πάρα πολύ ψυχοβγαλματικό αυτό το πράγμα, να ξέρετε, γιατί είναι το clock is ticking. Θα καταφέρει να κάνει αντού το serial killer χωρίς να διαλυθεί ο ίδιος. Θα φύγει ο serial killer και θα πάρει στο λαιμό του ο Steve Carell. Τα επόμενα θύματά του θα είναι το επόμενο θύμα του. Σας είπα αρκετές ερωτήσεις, σας έπισαν να το δείτε. Ε, είναι πάρα πολύ καλό. Δεν το έχω ολοκληρώσει. Κρατάω μια πισινή, γιατί ξέρει, πολλέ φορέ οι όμορφε σειρέ χάλια και έγονται στο τέλο. Αλλά ε, δεν νομίζω. Είναι, νομίζω ότι είναι από τι σειρέ που κάποιο σκέφτηκε από την αρχή στο τέλο και τη δόμησε. Δεν θα έχει δηλαδή ξεφούσκωμα. Κάτι που δεν μπορώ να πω, ή μάλλον όχι εγώ, ο Θοδωρή Δημητρόπουλο, για τη νέα ταινία που παίζει ο Adam Driver, ο έρωτά μου, ο Adam Driver, Όπου και να παίζει και ο Ντάρκ Vader να είναι και το άλλο με το γάμο με τη Σκάρλτ Ιωάνντσον να είναι γενικά και στο άλογο τη διαφήμιση του αρώματος να είναι δεν με πειράζει, είμαι παντού ερωτευμένη με Adam Driver. Παίζει λοιπόν έναν από του δικού μου αγαπημένου συγγραφεί, Ντόν Τελίλο, και συγκεκριμένα την ταινία Λευκό Θόρυβο. Α, μπράβο, είπα και Marriage Story και βλέπω τώρα εδώ ότι ο Νόα Μπάμπαχ που είχε κάνει αυτό το Marriage Story που έπαιζε με τη Σκάρλτ έχει κάνει διασκευή και σε αυτό το βιβλίο. Και μάλλον λέει, ο οποίο Ντόντε Λίλο, θα σα πω μετά, προτείνω να το χωράσετε το βιβλίο, το λευκό θόρυβο και πολλά βιβλία του Ντόντε Λίλο. Σημαντικό συγγραφέα τη εποχή. Η ταινία ακολουθεί μια οικογένεια σε φαινομενικά τέλεια κατάσταση πλήρου ισορροπία, με ένα τόνο σατυρικό, πολύχρωμο ευχάριστο, με ένα σχεδόν αποθητικό τρόπο. Βάσει σχεδίου φυσικά. Ο Άνταμ Ντράιβερ είναι ένα καθηγητή που διδάσκει βασικά οτιδήποτε σχετίζεται με το Χίτλερ <laughs> δηλαδή ίσω και κάνει ο διδάσκει. Και η Γκρέτα Γκέρουικ, άλλη αγαπημένη μου ηθοποιό, παίζει την μπαμπέ τη σύζυγό του με ένα διαρκέ χαμόγελο στο πρόσωπο. Δηλαδή όλα τραβηγμένα από τα μαλλιά, υπερβολικά εξειδανικευμένα. Μαζί έχουν συνολικά τέσσερα παιδιά, αν και καμιά φορά μπερδεύονται όταν τα παριθμούν ή τα συστήνουν σε ξένου. Όλα στο σπίτι του μοιάζει να κυλάνε ρολόι. Εντάξει, και εκεί έχει αυτό που σα λέω ένα περίεργο, λίγο άρρωστο χιούμορ, που κάτι θα συμβεί. Όμω ο άνθρωπο, βαθιά μέσα του, έχει πάντα τη ροπή προ την καταστροφή. Και αν όχι ο άνθρωπο, σίγουρα η φύση. Ένα απίθανο συμβάν έχει ω αποτέλεσμα τη δημιουργία ενό τοξικού νεφους Γενικά η πυρηνική καταστροφή είναι από τι φοβίε του Ντον σε διάφορα βιβλία του. Ένα τοξικό λοιπόν νεφο που απειλεί του πάντε, ακόμα και όταν εκείνοι αρνούνται να επεξεργαστούν τον κίνδυνο ω πραγματικότητα. Απονευρωμένοι από τι διάφορε εκφάνσει του στο entertainment και την καθημερινότητα τη ενημέρωση. Είναι αυτό που σα το λέω, θα μα βρει κακό διότι έχουμε τόσο εξοικειωθεί, έχουμε δει ταινίε καταστροφής, φυσικών καταστροφών, δεινοσαύρου, πυρηνικέ καταστροφέ. Έχουμε γίνει ανέστητοι, το λέω και το ξαναλέω στην ειδησιογραφία, την ξεπερνάμε έτσι. Έτσι είναι κάπω και ο πληθυσμό που αυτό το τοξικό νεφός αρχίζει και κυκλώνει. Και λέει, για να μην σα διαβάσω όλο το άρθρο του Θοδωρή Δημητρόπουλου, αξίζει πάρα πολύ να το δείτε, ότι από εκεί που είναι Pleasantville στην αρχή τραβηγμένο από τα μαλλιά, μετά αρχίζει και παθαίνει 80's οικογενειακή κομμωδία και ταινία καταστροφής στο κομμάτι πια με το τοξικό νέφος, ακόμα και δύο-τρεις σκηνέ ασπέντς μέχρι και τρόμου πάνω στον εφόδες φάσμα του θανάτου που περιβάλλει τον κεντρικό ήρωα. Υπάρχει λέει όμως ένα χάος αυτή τη στιγμή. Έχει πάρα πολλές στιλιστικές αναφορές, ιδέες, συμβολισμούς, όλα αυτά μαζί από άλλο, λέει μια κακοφωνία. Τελικά καταλήγει και στα υπαρξιακά γιατί ο, ο άνθρωπος αυτός που το έφτιαξε το συγκεκριμένο, το λευκό θόρυβο, δηλαδή ο Νόα Μπάουμπαχ, έχει μια τάση να πάει παντού με τα υπαρξιακά. Ό,τι έχετε δει δικό του καταλήγει εκεί. Δεν έχω καταλάβει, Θοδωρή, αν προτείνει να το δούμε ή όχι. Όμω, επειδή εγώ έχω διαβάσει το βιβλίο και το βιβλίο, μην νομίζετε ότι είναι λιγότερο τρικυμία κρανίο. Απλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η ταινία δεν σε αφήνει να σκεφτεί τα πετάλα στα μούτρα και κάπου χαώνεσαι με το τι είδο ταινία βλέπει, τι στυλ, τι ζάνερ που λέμε. Και τελικά όλο αυτό είναι μια ταινία καταστροφή, είναι ένα συμβολισμό, είναι ένα υπαρξιακό δράμα και μια υπαρξιακή αναζήτηση. Κορίτσια, αγόρια. Είναι ο Adam Driver πάνω σε Τον Τελήλο. Πόσο χάλια να είναι. Έχω δει πολύ χειρότερα χάλια. Και στο σινεμά και στο Netflix. Κοινώ, εγώ θα πάω να το δω. Και πάμε στα βιβλία. Είπαμε καταρχά Λευκό Θόρυβο, Τον Τελήλο. Εντάξει. <Και> Θέλετε να σα πω λίγο τι λέει στο πιστόφυλλο του βιβλίου τη εκδόσεις γιατί είναι πολύ ωραίο. Λέει. Ξαφνικά ακούσαμε τι μηχανέ. Μέσα από τα γυμνά δέντρα το είδαμε. Το τεράστιο τοξικό νέφο βρισκόταν εκεί, φωτισμένο τώρα από 18 ελικόπτερα. Τεράστιο, σχεδόν πέρα από την αντίληψή μα, πέρα από το μύθο και τη φήμη, μια ταρασόμενη φουσκωμένη μάζα σαν άλλαγκα. Έδειχνε να γεννάει τι δικέ του εσωτερικέ θύελε. Ξερή θόρυβη και την άγματα, αστραπέ, φωτιέ και μακριέ αψιδωτέ γραμμέ χημική φλόγα. Τα κλάξον ξεφώνησαν και βογκούσαν τα ελικόπτερα πάλονταν σαν τεράστιε οικιακέ συσκευέ. Καθόμασταν μαρμαρωμένοι στο αυτοκίνητο, στο χιονισμένο δάσο, χωρί να βγάζουμε άχνα. Το μεγάλο νέφο, στι άκρε του αναταραγμένου του πυρήνα, ασήμιζε κάτω από το φω των προβολέων. Προχωρούσε φιαλτικά στο σκοτάδι, σαν γυμνο Και περιγράφει το πιστόφυλλο τη στιγμή που οι άνθρωποι και ο Adam Ντράιβερ στη σειρά, στην ταινία, ε, βλέπουν το τοξικό νέφος διαβάστε και άλλο τον τελίλο να ξέρετε. Εγώ θα σας έλεγα να ψάξετε παραπάνω, γιατί έχει πολλά και ωραία βιβλία. Και ο επόμενος, το επόμενο αγόρι, ο επόμενος άντρας, όπως λέει και ο David Letterman στην σειρά με συνεντέξεις που έχει κάνει «My next guest needs no introduction», είναι ο James Ellroy. Ο James Ellroy είναι ο μπαμπάς του αστυνομικού μυθιστορήματο. Είναι ο άνθρωπο που έχει πάρει όλο αυτό το Los Angeles του ήλιου και του Φίνικα και των Rollerblades, και του έχει δώσει όλη τη βρωμιά, το σκοτάδι, τη διαστροφή που μπορεί να υπάρξει. Το έχει βρωμήσει, το έχει κάνει γκρίτη. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ. Ε, τα μυθιστορήματά του είναι το LA Confidential που έχετε δει, η Μαύρη Ντάλια, μεταξύ άλλων. Σα λέω τα δύο πιο γνωστά του. Και έβγαλε καινούριο βιβλίο το οποίο λέγεται αυτό που μου στο χαρτάκι. Πανικό, όχι χάο. Πανικό. Πανικό, λοιπόν, James Ellroy, εκδό κλειδάριθμο. Σα διαβάζω την υπόθεση. Ντίβε, αλκοολική και διεφθαρμένη αστυνομική, συγκρούονται σφοδρά στο Χόλιγου τη δεκαετία του 50 σε μια σκληρή και συναρπαστική ιστορία. Από το σύγχρονο μέτρη του Νουάρ, ο Έλροι έχει φτιάξει αυτό που λέμε Νουάρ, νουάρ λογοτεχνία, ένα μυθιστόρημα για έναν μοχθηρό μονάρχη του χολιγουντιανού υπόκοσμου τη δεκαετία του 50. Μια ιστορία διάχυτη παράνοιας, γεμάτη κομμουνιστικές συνωμοσίε, χαφιέδε του FBI, πορνοτενίε με διασημότητε και παράξενα τέρια. Με κατατρώει ειλικρίνεια, με τσακίζουν οι αναμνήσεις. Είμαι αναζωογονημένος, αναγεννημένος. Η μεγαλοπρεπής παλαβή μου λεωφόρος της νύμης ξεκινά τώρα. Ο Φρέντι Ότας ήταν ο άνθρωπος που γνώριζε το Λος Άντζελες στη δεκαετία του 50. Ήταν ο άνθρωπος που έπρεπε να γνωρίζεις εσύ. Ένας βρώμικος μπάτσος, ένας ποταπός ιδιωτικός ενώ εννοείται έλροι, εκβιαστής, νταβατζής και κυρίως ο αρχιτραμπούκος του περιοδικού Confidential. Το Confidential πλασάριζε βρώμα, πληροφορίες, ξέρετε λιβέλους, αχρία αρθρογραφία, δυσφήμιση, συκοφαντία κατασπάραζε μη ανθρώπου στάρ του σινεμά, κοσμικού βρωμισμένου από το σεξ, βλάκε πολιτικού. Το γυναικά Τζακ Κέννεντι, το Τζέιμ Ντίν, το Μοντγκόμερι Κλειφ, τον Μπαρτ Λάνκαστερ, τη Λιζ Τέιλορ, το Ροκ Χάτσον, ο φρενιασμένο Φρέντι, του ξεμπρόστιαζε όλου. Ήταν ο τύρανο του κουτσομπολιού που κρατούσε όμοιρό του το Χόλιγουτ και τώρα είναι εδώ για να εξομολογηθεί. Με την άγρια διασκεδαστική φωνή του Φρέντι, ο πανικό κάνει σκόνη το Χόλιγουτ τη δεκαετία του 50. Είναι μία αποκάλυψη που κατακαίει τα πάντα, μία αποκάλυψη διαφθοράς, διάχυτης παράνοιας και αμετρίας της αμαρτίας και ξυλαίωσης. Ένας έλρωη στην άγρια πεμπτουσία του. Ο Φρέντι Ότας γράφει την εξομολόγησή του και εσείς είστε εδώ για να τη διαβάσετε Αυτό είναι το πιστόφυλλο. Να σας πω λίγο, βασίζεται σε αληθινή ιστορία, ενώ έχει μέσα αληθινές ιστορίες και αυτό το πρόσωπο μπορεί να μην ακριβώ αυτό το πρόσωπο, αλλά υπήρχε αυτό το πρόσωπο και σας διαβάζω λίγο και κριτικές. Η Washington Post λέει το νέο μυθιστόρημα του James Ellroy είναι μια χωρίς ιστολές ρετρό ιστορία της άθλιας πλευράς του Hollywood. Εάν υπήρξετε κινηματογραφικό αστέρα στην πραγματική ζωή και γίνατε χαρακτήρα σε ένα μυθιστόρημα του Έλροι, το πιθανότερο είναι ότι δεν είστε πια στη ζωή για να προπονεθείτε. Το σύνολο τη δουλειά του είναι ένα μακάβριο χορό μεταξύ μυθοπλασία και πραγματικότητα. Στου πρωταγωνιστές του πανικού περιλαμβάνονται η Dean, Rock Hudson, Elizabeth Taylor και Enidy και Ingrid Bergman, οι Los Angeles Times το πιο η μυθιστόρημα που έχει γράψει ποτέ. Άκρο διασκεδαστικό, ένα βιβλίο που δεν ξεχνά. Σα διαβάζω διάφορε κριτικέ. Οι Financial Times έχουν πει: Κόλλα είναι σπάνια τόσο διασκεδαστική. Είναι ένα βιβλίο που, αν δεν ξέρετε καθόλου το James Ellroy, δύσκολο γιατί το LA Confidential το έχετε δει πάρα πολύ είναι ένα καλό βιβλίο να σα πάρει μαζί του, γιατί είναι πιο απασφαλισμένο από τα παλιότερα βιβλία του. Αυτό αντιλαμβάνομαι από το λίγο που έχω ξεκινήσει να διαβάζω. Ε, στα άλλα ήταν λίγο πιο, πώς να σα το πω, στρογγυλεμένα. Πάρα πολύ σκοτεινά, αλλά λίγο πιο στρογγυλεμένα. Εδώ είναι απασφαλισμένο. Είναι απασφαλισμένο ο πρωταγωνιστή του βασικά. Όμω, αν σα αρέσει το στυλ του. Παιδιά, δεν γίνεται να μην σα αρέσει ο Τζέιμ Είναι ο μπαμπά του Νουάρ. Γυρίστε πίσω και διαβάστε τη Μαύρη Ντάλια, το LA Confidential, τη Λευκή Jazz, τη Θίελα, το American Tabloid, το Perfidia και το μεγάλο πουθενά εννοείται. Λοιπόν, αξίζει πάρα πολύ τον κόπο να εντρυφήσετε σε James Ellroy. Ακούστε με. Παιδιά, έχω και άλλα βιβλία, αλλά να σας πω κάτι. Δεν θα σας τα πω τώρα. Έχουμε με τον Γιώργο Ρομπόλα του One Man και λέγαμε πάρα πολύ γιατί έχουν βγει πάρα πολλοί νομπελίστες συγγραφεί με Νόμπελ και πρόσφατα και παλιά έχουν βγάλει καινούρια βιβλία. Έχουν βγάλει πάρα πολύ σημαντικοί χωρίς χωρί Νόμπελ καινούρια βιβλία. Γίνεται χαμό. Εγώ, επειδή σα πήγα λίγο σκοτεινά, λίγο δηλαδή CIA με Jeff Bridges και κατασκόπου, λίγο σκοτεινά με τον ψυχίατρο και το serial killer, σα πετάω και ένα Los Angeles βρώμικο και ξεμπροστιασμένο με τον πανικό του James Ellroy, Τα άλλα λέω να τα πούμε στα επόμενα επεισόδια. Να έχετε να διαβάσετε τα Χριστούγεννα, όχι μόνο να τρώτε. Ήταν Εμίνα το Binder Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.